Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα κύριε Τρέγια. Καλησπέρα στην προχερή Θεσσαλονίκη μας, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Και να μην ξεχνάμε ότι η Μακεδονία είναι μία. Αυτοί που θέλουν να κάνουν βόρειο και νότιο Μακεδονία είναι οι Σκοπιανοί, έτσι, οι Πουγουμουδού, τέλος πάντων, πώς τους λένε. Πέρασε όμορφα, βέβαια. Όμορφα και ωραία. Δεν πάνε να πέρασε, εγώ Σκόπια θα τους λέω, Σκοπιανούς, όπως τους έμαθα από το δημοτικό. Για μένα είναι Σκοπιανοί, εντάξει, και 600 χρονών να γίνω και αύριο να φύγω, Σκοπιανούς θα τους λέω. Μ' αρέσει, ξέρεις τι μ' αρέσει, γελάω τώρα. Τώρα θα μου πεις, πρώτη φορά τα βλέπεις αυτά, όχι βέβαια, κάποιους καλλιτέχνες, κάποιους άλλους οι οποίοι είναι και στενερά αντίθετοι, ρε παιδί μου, αλλά το κλασικό θα πω, κάποιους καλλιτέχνες, είδα ένα, δεν θέλω να πω το όνομα, ρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχει φωτογραφία στο διαδίκτυο εδώ και μέρες. Είμαι εναντίον, εναντίον και το δείχνει να τραγουδάει από κάτω και από πάνω να λέει Μακεδονία και. Εντάξει, θα μου πει ο άλλος Ρεζάχ, τι να κάνει δηλαδή. Πού τραγουδούσε στο Γεύγελη. Πού θα τραγουδούσε, στο Γεύγελη. Πού θα τραγουδούσε. Εγώ δεν είπα τίποτα, είσαι καλός άνθρωπος εσύ. Όχι, δεν είμαι καλός, είμαι έξυπνος. Ναι, δεν την έχεις δει τη φωτογραφία δηλαδή. Όχι, όχι, κατάλαβα ποιο φωτογραφίζεις. Καλά, εντάξει, κάποιο από τα μεγάλα ονόματα. Κοίταξε, αυτό είναι το τελευταίο Ζάχο που θα μας πειράζει. Όχι, δεν είναι το τελευταίο, ρε φίλε, όχι, όχι. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, πρόσεξε. Ξέρεις γιατί στο λέω το τελευταίο, γιατί αυτός δεν ψήφισε. Ναι. Τι σχέση έχει αυτό. Αυτοί που ψήφισαν, να μας πούν ποιο το κριτήριό τους. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Εγώ λέω ότι όταν λες κάτι. Όταν λες κάτι θα το κάνεις. Είναι κανόνα ζωής για μένα. Αν ξέρεις ότι δεν θα το κάνεις ή αν η δουλειά σου είναι έτσι που μπορεί να επηρεάσει, δεν θα το λες. Δεν θα το λες, ρε φίλε. Συγγνώμη. Αυτό μας έχει φέρει, λέω εγώ, ανεξάρτητα από την, ξέρω, την άποψη του καθένα για το οποιοδήποτε θεμό, για τα Σκόπια. Αυτό μας έχει φέρει. Η αναντιστοιχία πράξεων και λόγων μας έχει φέρει, πιστεύω, και σαν ανθρώπους και σαν κράτος, εδώ που είμαστε. Διότι ψηφίζουμε ανθρώπους οι οποίοι άλλα λένε και άλλα κάνουν. Αρκετά και τους ξαναψηφίζουμε. Αρκετά γεγονότα μας έχουν φέρει σε αυτήν την κατάσταση. Ναι, ρε, και για την οικονομική κρίση και για το Κυπριακό, αν θέλεις, και για το Σκοπιανό. Ωραία, το θέμα. Δεν τα ξέρω, δεν είμαι τόσο καλά. Απλά στο συγκεκριμένο θέμα, φίλε Ζάχο, περίμενα να βρουν τα κατάλληλα πιόνια τα οποία θα δεχτούν όλα αυτά για το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Τους τάξανε και 5-10 πράγματα. Ωραία. Θα τους πετάξουν στο κάλαθο των αχρήστων σε λίγους μήνες και θα μείνουν στην ιστορία. Ωραία. Σαν αρνητικοί πρωταγωνιστές. Εγώ άλλο το λέω. Το θέμα είναι ότι πουλήθηκε η Μακεδονία. Ωραία, εσύ μπήκες στο ζουμί. Εγώ δεν μπήκα στο ριζουμί. Λέω ότι αν παραδείγματος χάρη, γι' αυτό να που λέμε, εσύ είπες τώρα, εγώ δεν τον ονομάτισα. Εγώ είπα ένα μικρό όνομα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. 300 Αντώνηδες. Εντάξει, σωστά, Αντώνης είπες, δεν είπες επίθετο, σωστά, εγώ δεν είπα. Φωτογράφεις, δεν έχει σχέση. Λέω ότι αν αυτός που είπε άσπρο και έκανε μαύρο. Αν στο χώρο εργασίας του εκεί που δουλεύει δεν ξαναπατήσει άνθρωπος, δεν θα ξαναπεί μαύρο και θα κάνει άσπρο. Κατάλαβες τι λέω. Mm-hmm. Αυτό λέω. Ναι, ή αυτός ο πολιτικός που είπε μπλε και ψήφισε κόκκινο, αν δεν το ξαναψηφίσεις, δεν θα το ξανακάνει. Κατάλαβες, αυτό σου λέω. Επειδή βαρέθηκα να τα ακούω και επειδή έφτασε σε μια ηλικία που δύσκολα τρώω τον παπά, και δεν το λέω για να πειραυτολογήσω, είναι θέμα εμπειρίας πλέον. Ναι. Και στο συγκεκριμένο που μιλάμε θα είναι γεμάτες οι πίστες. Γεμάτα τα μαγαζιά. Είναι τότε μία, αυτό είπα. Γεμάτα τότε τα μαγαζιά. Όλοι όσοι ψηφίσανε ναι, μετά από 6 μήνες θα τους έχουμε ξεχάσει. Δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί άμα αρχίζουν και πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο που θα κυβερνήσει και θα κάνει και σε τάξη, θα σε βάλω το γιο σου εκεί, θα σε βάλω την κόρη σου εκεί, πάλι αυτό θα ψηφίσει. Τέτοιοι είναι όλοι αυτοί που τους ανεβάζουν εκεί πέρα. Γιατί εγώ φυσικά δεν ψήφισα. Άρα πάμε στο άλλο, γιατί τώρα μπήκαμε. Δεν γινόταν να μην μπούμε και τίποτα. Άρα πάμε ένα λεπτό. Όπως, με συγχωρείς, για να ολοκληρώσω, και εκατοντάδες βορειοελλαδίτες θα περνάνε τα σύνορα για να πηγαίνουν στα Σκόπια να βάζουν βενζίνη, να αγοράζουν τα προϊόντα τους και να πηγαίνουν στο καζίνο τους, που είναι τουρκικών συμφερόντων, άρα, και να αφήνουν τα χρήματά τους εκεί. Και τέλος πάντων. Άρα, για να το κλείσουμε και να πάμε στα αθλητικά και στους υποστηρικτές. Άρα είναι θέμα προτεραιοτήτων και θέμα το τι είναι σημαντικό για τον καθένα μας. Πρόσεξε. Άλλον είναι σημαντικό. Θέμα συμφερόντων είναι, βρε Ζάχο. Όχι, εσύ για κόσμο μίλησες. Γιατί ο κόσμος δεν έχει συμφέροντα.
Αυτός που πάει δηλαδή και περνάει τη γέφυρα. Άρα γιατί το κράει άμα είναι θέμα συμφέροντο. Γιατί το κράει άμα είναι θέμα. Όχι φίλε, άμα είναι θέμα συμφέροντο. Γιατί το κράζω. Γιατί λε, γιατί το κράζει τότε που πάει να βάλει με 50 λεπτά βενζίνη εδώ ενώ έχει 1,5. Γιατί ξεκουράζω. Ναι. Αυτό που πάει. Για να καταλάβω τι λε, δεν το κατάλαβα. Αυτό που περνάει τα σύνορα και πάει γεμίζει βενζίνη και δίνει τα λεφτά στα Σκόπια. Ναι. Έτσι. Και μετά την άλλη μέρα πάει στα συλλαλητήρια υπέρ της Μακεδονίας. Ναι. Αυτόν κράζω. Ωραία, αυτό λέω. Και αυτό μου πάει στα καζίνο. Το ίδιο λέμε. Αφήνει τα φράγκα και την άλλη μέρα λέει πια η Μακεδονία άρα, είναι ηλικία. Άρα είναι λέμε ότι. Το ίδιο λέμε. Οχο. Άρα είναι θέμα προτεραιοτήτων και θέμα τι είναι σημαντικό για τον καθένα. Άλλον είναι σημαντικό αυτό που συζητάμε εμείς. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι ξέρω εγώ πρώτο ή δεύτερο στις προτεραιότητες του. Ναι. Άλλος είναι οι γυναίκες, οι κόμες. Ναι, αυτό είναι αφανή πλευρά, θα την έλεγα. Όχι τόσο ουσιαστική. Γιατί δεν είναι ουσιαστική. Η ουσιαστική πλευρά του θέματος, ποια είναι και η προσέγγιση που πρέπει να κάνουμε. Είναι ότι το 75% μέσα από δημοσκοπήσεις που γίνανε του κόσμου, του ελληνικού λαού, είναι ενάντια σε αυτή τη συμφωνία. Θεωρεί ότι δεν έχει κάτι να κερδιθεί από την ελληνική πλευρά. Και αποφάσισαν 153 άνθρωποι για το 75% του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού. Αυτή είναι η δημοκρατία που θέλουν να μας πλασάρουνε. Εντάξει, αυτές είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες. Γιατί λοιπόν δεν έγινε δημοψήφισμα? Δημοκρατία. Και να σου πω και κάτι. Θα μου πεις εσύ τρέγια, άντε και να γινόταν δημοψήφισμα. Και όταν έγινε δημοψήφισμα και βγήκε συντριπτικά το όχι, δεν το κάνανε ναι. Το αλλάξαν. Άρα λοιπόν είμαστε με λίγα λόγια εντός παρενθέσεως υποχείρια των μεγάλων. Τι περίμεναν οι μεγάλοι? Περίμεναν μερικούς αδύναμους χαρακτήρες, με κάποιους άθεους, κάποιους που δεν πιστεύουν στην πατρίδα, δεν πιστεύουν στα έθη, τα έθιμα, τη θρησκεία κτλ. Να κάνουν τα μεγαλεπίβουλα σχέδιά τους για να έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Βρέθηκαν αυτά τα πιόνια εντός παρενθέσεως και έγινε ό,τι έγινε, Ζάχο. Ας έρθουν οι επόμενοι να την πάρουν πίσω, φίλε. Τίποτα δεν μπορούν να πάρουν πίσω. Εάν δεν μπορούν να πάρουν πίσω. Τίποτα. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να παραιτηθεί ο Πάκης. Αλλά ποιο Πάκης θα παραιτηθεί? Τι να παραιτηθεί, αφού ψηφίστηκε, δεν υπάρχει Πάκης. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αν παραιτηθεί ο Πάκης, τι θα γίνει? Τίποτα. Υπάρχει θέμα. Τι? Γραμμές. Όχι γραμμές τώρα. Έχουμε... Όχι, σε λίγο. Να πάρει και θα είναι και ο πρώτος που θα μιλήσει. Να πάρει. Λίγο, έχουμε τους υποστηρικτές λίγο, δεν είπαμε. Πήγαμε λίγο με το θέμα που καίει. Δεν γινόταν. Θα μας συγχωρέσει ο φίλος. Μπορεί να τηλεφωνήσει σε λίγο από τώρα. Εντάξει, ναι, θα ανοίξουμε μετά το πρώτο διάλειμμα. Θα ανοίξουμε, λοιπόν, πάμε λοιπόν, γιατί περιμένουν και οι φίλοι να τους. Πάμε στους πρώτους να πούμε και 2-3 πραγματάκια. Δεν υπάρχει έτσι και τόσο πολύ. Υπάρχει αγωνιστική πίεζα. Όχι, άλλο λέω. Δεν υπάρχει από χθες, λέω, τόσες πολλές μεταβολές. Τουλάχιστον στον Άρη δεν υπάρχει τόσες πολλές. Χθες βγήκαν ήδη στον Άρη. Παραμονή του Ελκαντουρί. Εντάξει, εσύ, αυτά πούμε, για το δικό σχολείο για τον Άρη. Λοιπόν, πάμε στους βασικούς υποστηρικτές. Πρώτος και τρεις μεταγραφές έκανε πριν. Ποιον έκανε ο ΠΑΟΚ? Τι, το Σβιντέσκι δεν πήρε το. Χθες δεν λέμε, χθες. Πότε? Χθες λέμε. Καλά, εσείς ναι, μετά από εμάς κάνετε. Μετά από εσάς είναι λογικό. Αλλά τι νέα να έχει ο Άρης τώρα? Τι είναι? Εκτός όμως. Πέμπτος είναι. Τι είναι? Πέμπτος. Πέμπτος ο Παναθηναϊκός. Πώς είναι ο Παναθηναϊκός πέμπτος, ο Άρης που είναι? Έβδομος είναι εγώ λέω τότε. Ισοβαθμοί και είναι έβδομος, πώς γίνεται? Ισοβαθμοί, πέμπτη, έκτο, έβδομη θέση. Γιατί δεν το βάζεις έβδομο? Εσύ το βάζεις έκτο. Ο πέμπτο εγώ τον βάζω. Το βάζει. Αρχίζει από Α. Γι' αυτό. Άρη. Αλφαβητική. Θα σε έλεγα από ότι αρχίζει, αλλά. Παναθηναϊκό από πει. Λοιπόν. Εσκομπάρ. Να ξέρει, μα ακούει. Ποιο. Είναι θαυμαστή. Εντάξει. Μα έβλεπε πολύ παλιά. Ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, δεν θέλω να ονομάσω. Ήμουν προλίγο μαζί. Ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Που τον κράζαμε. Όχι, δεν τον κράζαμε. Ήρθε τώρα στα τελευταία, στα κοντά. Ήταν φαν της εκπομπής της τηλεοπτικής. Ναι. Και μαζί με έναν άλλον που παίζει τώρα στον Παναθηναϊκό πιτσιρικά, παίκτη του ΠΑΟΚ. Μου είπε έτσι ακριβώς, λιώναμε, μου λέει, στο γέλιο. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και τώρα λέει, μπαίναμε, λέει, στο YouTube, βλέπαμε τα best of. Λιώναμε, λέει, στο γέλιο, πέφταμε κάτω. Λέει, ωραία, θα μας πεις μετά. Και, αν και τον ένα το φωτογράφησες βασικά. Αφού λες τον Παναθηναϊκό παίζει, πριν τόσους πολλούς παίζει. Α, δεν είπες αν είναι ιδανικός ή όχι. Σωστά, αυτό το ξέχασα. Λοιπόν. Τι ζάχος είσαι εσύ, λοιπόν, κάνε ριβάλλε το σιγαστήρα εκεί. Δεν είναι δικό μου, της Γρηγορίας. Το ξέρεις. Γρηγορίας. Χρόνια πολλά, Γρηγορία και Γρηγορίδες. Χρόνια πολλά. Το δικό μου δεν είναι πάντως. Το έχω βάλει, τι έχω βάλει τη σιγαστήρα. Λοιπόν, πρώτος και καλύτερος υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, Εσκομπάρ. Γεωργίου Παπανδρέου 9, γνωστή διεύθυνση και ακόμη πιο γνωστό το τηλέφωνο, το 2311-208-301.
ανοιχτά από τις 8 το πρωί. Είναι το Escobar για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό, το κρασί, οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σωστό να πιείτε με την παρέα σας. Το ωραίο στέκι της πόλης για να απολαύσει τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδος. Νίκος Μπουγάτσας, Μανώλης Καλογεράκης. Εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Συνεχίσω εγώ και κάνε εκεί πέρα. Και τα... Εντάξει. Ψητοπολείο Πορκίτο κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με τόπια κρατικά, χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέμουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σε κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραούλη και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου. Τηλέφωνο delivery για τις παραγγελίες σας 23-15-20-555. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αβράμογλου, έτσι, κύριε Τρέγια. Ναι, ναι. Αβράμογλου, η πηγή των βοτάνων. Των βοτάνων, είπαμε, τίποτα άλλο. Πάντα το βοτάνο. Υπερτροφές Αβράμογλου. Θαυματουργά φυτά, ιάματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια, έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Η διεύθυνση για τον Αβράμογλου που επαναλαμβάνουμε είναι η πηγή των βοτάνων, είναι η Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία Εμπορίου. Και φυσικά το top σκεύασμα, το Φύτο Slim, λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων, σε τσάι και ταμπλέτες για δυνάτισμα. Τρέγια, σε βλέπω για Φύτο Slim, σε βλέπω. Έτοιμος. Έτοιμος είσαι, ναι, να κάνεις μια κούρα με Φύτο Slim. Έτσι, έτσι. Σε βλέπω έτσι, να γίνεις για six pack καλοκαίρι. Μέσα. Ό,τι είναι για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, είμαι μέσα, το ξέρεις. Σωστά. Εντάξει, δεν χρειαζόμαστε και μεγάλη διαφήμιση. Φέρε και καμιά διαφήμιση για προσθετική μαλλιό να γίνω Bob Marley. Κάνει τίποτα. Δεν χρειάζεσαι. Δεν χρειάζομαι μαλλιό. Όχι, ναι. Όχι. Τι έγινε. Γκολ. 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 Όχι. Το ο Αλέξης. 0-1 η Μάντσεστερ. Καταστραφήκαμε. Ποιο. Αλέξης. Πίσω από τις λέξεις και το Αλέξης. Ναι. Ρέτε, μπράβο. Για προχώρα. Κοντά μας και το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Τσερκέζος. Εγγυημένο σέρβις γνήσια τρακτικά για άλλα τα μοντέλα αυτοκινήτων. Πολυετής εμπειρία, λογικές τιμές, εγγύηση στην εργασία, συνέπεια προς τον πελάτη, εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας από επαγγελματίες του είδους, καθώς και επισκευή στο φθαμένο σας μάνα του οχήματός σας. Motorsport Ιορδάνης Τσερκέζος, στη Νέα Πόλη, λεωφόρος Ανδρέα Παπαδρέου 252, τηλέφωνο επικοινωνίας και για δωρεάν τεχνικό έλεγχο και για τα σέρβις του οχήματός σας. Σημειώστε το 2310-635-809. Λοιπόν. Αυτά. Να ξεκινήσουμε, γιατί 10 και 28 βλέπω. Καταρχήν να πούμε ότι πριν έρθω γι' αυτό λίγο ναι. Άργησα ναι. Παραβρέθηκα σε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση στο σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Ασβεστοχωρίου, εκεί που κόπηκε η πίτα για την νέα χρονιά. Πάρα πολλές ευχές, ωραία ατμόσφαιρα. Βρέθηκαν και ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ήταν εκεί ο Λέο Ζαμπά, ο Δημήτρης ο Γιαννούλης, το νέο απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Μπάνο Πρέλεβιτς. Τι απόκτημα, δικό σας δεν ήταν ο Γιαννούλης, τι απόκτημα. Φίλε, επέστρεψε, με επέστρεψε. Απόκτημα είναι όταν δίνεις κανένα φράγκο να τον πάρεις, τρέγια. Εντάξει φίλε, εντάξει, λάθος, φαστικό λάθος. Okay. Ο μεγάλος Μπάνε Πρέλεβιτς. Α, ναι. Ναι. Απονομήθηκε και τιμητική πλακέτα στο Μπάνε Πρέλεβιτς για την προσφορά και τους αγώνες που έχει δώσει και τους τίτλους που έχει φέρει στην ομάδα μας. Πολλά πρωταθλήματα θα έχει φέρει γι' αυτό. Έφερε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην πόλη. Φτάνει αυτό, δεν θέλω τίποτα. Μου φτάνει κιόλα. Θα μιλήσω για τον μπάσκετ λίγο αργότερα, γιατί γίνεται μια αρκετά πρωτοποριακή κίνηση. Κάτι είπε χθες ο Στέλιος. Κάτι είπε χθες ο Στέλιος. Ναι, γιατί ξεκινάει και ανοίγει αύριο η συγκεκριμένη. Στελάκι το λέω υπόψη γιατί ο Στέλιος. Εντάξει, δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, αλλά το λέω Στελάκι γιατί είναι μικρό σε ηλικία σχέση με εμάς. Έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Θα αναφερθούμε έτσι λίγο, γιατί είναι μεγάλο το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ. Είχα και μια κατηδίαν συζήτηση με τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Χρειάζεται μεγάλη στήριξη η ομάδα στο οικονομικό κομμάτι. Θα τα πούμε λίγο αργότερα γιατί αύριο ανοίγει η πλατφόρμα από το Keep PAOK Alive. Έτσι, και 0-2 η Manchester. 0-2 η Manchester. Περίπατος. Σε τρία λεπτάκια. Δεν ακούω, λέει ο Λουκάκο, και όντως δεν ακούει. Πώς θα έρθουν αυτά, αυτά τα πετινάρια, πώς θα έρθουν στο Old Trafford. Τα πετινάρια. Στο Trafford. Ναι. Mm-hmm. Στο καιρό Trafford το τσάρδι θα έρθουν σε λίγο. Λες για το αυτό έτσι, για τη Liverpool. Ναι, ωραία, γι' αυτό λέω. Θα ακούσει ο άλλος. Για λέγε, πες για το, αυτό που έλεγες για το μπάσκετ, ναι, να πάμε στο διάλειμμα. Να πω τώρα, λες γιατί... να πεις 2-3 πραγματάκια, να περάσουμε στο διάλειμμα, να πω κι εγώ έτσι. Ωραία. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο, λοιπόν, και να ανοίξουμε τις γραμμές. Λοιπόν, ξεκινάει αύριο
το Keep PAOK Alive. Θα σας πω τι ακριβώς είναι το συγκεκριμένο, γιατί είναι και ένα σημαντικό μάτς αύριο με την ΑΕΚ. Καταρχήν ο κόσμος πρέπει να δώσει την παρουσία του οπωσδήποτε στο ιδιόκτητο PAOK Sports Arena, σε μια ομάδα που έχει φέρει ευρωπαϊκούς και εγχώριους τίτλους και ούκο λίγες φορές έχει κατεβάσει τον κόσμο του PAOK στο Λευκοπύργο για πανηγυρισμούς. Είναι ο μπασκετικός ο PAOK. Πρέπει αύριο όλοι να είμαστε εκεί, να συνεισφέρουμε με τον οβολό μας για να βοηθήσουμε στο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος τη δεδομένη στιγμή. Πέρα λοιπόν από την απαραίτητη παρουσία μας, θα τη χαρακτήριζα, στο PAOK και ευελπιστώ ότι θα έχει τουλάχιστον 5-6.000 κόσμο αύριο το παρατάκι. Θα σας ενημερώσω λίγο για την καμπάνια της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανή ομάδα οικονομικά. Τι εννοούμε με το συγκεκριμένο? Είναι αρκετά απλά τα πράγματα και εύκολα. Με συγκεκριμένες και απλές κινήσεις δίνουμε όλοι την αγάπη μας για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Προσπαθούμε να βάλουμε πλάτη στα δύσκολα και να στηρίξουμε την ομάδα μπάσκετ και να κρατήσουμε τον ΠΑΟΚ ζωντανό, δυνατό και σε υψηλό επίπεδο, γιατί αν δεν το γνωρίζετε. Και τον είπα τον Μπάνε, τον Πέρεβιτς, λέω γιατί φέτος αυξήθηκε τόσο το μπάτζετ, Μπάνε. Γιατί μου λέει Τάσο, η χρονιά μου λέει και οι ομάδες, εδώ και μια διετία κοντά, για να μπορέσεις να είσαι ανταγωνιστικός, πρέπει να φέρνεις τις άξιους παίκτες με αυτούς που παίρνουν. Βρέθηκαν λοιπόν σε ομάδες, ύφεστος κτλ., κάποιοι μαρουλάτοι, κάποιοι φραγκάτοι, οι οποίοι βάλανε λεφτά. Και για να μπορέσεις να κρατηθείς στην κατηγορία, να είσαι ανταγωνιστικός και να έχεις μια αξιοπρεπή πορεία, πρέπει να πάρεις και εσύ το ανάλογο ρόστερ. Σου είπε το budget όμως, γιατί πόσο είναι το budget του ΠΑΟΚ? Εμείς δεν τα λέμε πολύ καφενιακά εδώ. Κοίταξε τώρα, δεν μπήκα σε λεπτομέρειες. Ναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι μια ομάδα, ας πούμε, συγκεκριμένη που αναφερθήκαμε, όχι ο ΠΑΟΚ, μέσης κατηγορίας είχε γύρω στο 1.300 budget. Γύρω στο 1.300, ας πούμε, για τον ύφεστο, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, εγώ ξέρω τα τελευταία χρόνια, το ανώτερο που να έχει ήταν γύρω στα 6-7 εκατοστάρικα, χοντρά. Ναι, εκεί κάπου πρέπει να έχει ο Άρης τώρα. Μιλάμε για τον μπάσκετ τώρα, τα 50 και τα 100 χιλιάρικα είναι λεφτά. Ναι. Είναι λεφτά τα 50 και τα 100 χιλιάρικα. Λοιπόν, τι γίνεται. Αύριο 26 πρώτου, το Keep PAOK Alive είναι μια πρωτοποριακή πλατφόρμα που δημιούργησε η ΚΑΕ PAOK για να δώσει δυνατότητα στους φιλάθλους από όλο τον κόσμο και σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας μπάσκετ, ανάλογα φυσικά με τη δυνατότητα την οικονομική που διαθέτει ο καθένας και ανταποδοτικά. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα επιλογής από 7 συγκεκριμένες κατηγορίες, των 5, 10, 20, 50, 100, 500 και 1.000 ευρώ. Άρα με λίγα λόγια, το λιγότερο 5, το περισσότερο 1.000 ευρώ μπορείς να βάλεις. Λοιπόν, προσέξτε λίγο, το Keep PAOK Alive δεν είναι έρανος. Το ποσό το οποίο θα επιλέξετε να καταθέσετε άμεσα και μπορείτε να το κάνετε με συγκεκριμένους τρόπους ή με κατάδεση λογαριασμό της ΚΑΕ PAOK μέσω πιστωτικής χρεωστικής κάρτας PayPal ή με μετρητά από το PAOK Sports Arena και το κατάστημα PAOK Energy στον Εύωσμο, όλο αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε ισόποση δωροκάρτα, την οποία θα παραλάβετε στο email σας και θα μπορείτε να εξαργυρώσετε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2019. Τι μπορείτε να κάνετε με αυτή την κάρτα λοιπόν? Βάζετε 100 ευρώ, αγοράζετε εισιτήρια της ομάδας μπάσκετ του PAOK, κάνετε τις αγορές σας στα επίσημα προϊόντα της ομάδας μπάσκετ από την boutique του στο PAOK Sports Arena και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.paokstore.gr. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ εύκολος, με ένα κλικ στην διεύθυνση www.keeppaokalive.com έχετε άμεσα τη δυνατότητα να επιλέξετε το ποσό που εσείς θέλετε, σας είπα από 5 έως 1.000 ευρώ με 7 υποκατηγορίες, για να προχωρήσετε στην κατάθεση και να δείξετε τη στήριξη στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ με πολύ πλέον εύκολο, κατανοητό και ανταποδοτικό τρόπο. Από αυτό το Σάββατο λοιπόν ξεκινάμε, 26 Ιανουαρίου του 2019, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη από τις 5.30 το απόγευμα μαζί με την έναρξη του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena, για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που θα είναι στο γήπεδο και ειδικά στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο. Όχι μόνο στον αυριανό αγώνα, αλλά κάθε μέρα και κάθε στιγμή είναι σημαντική η προσφορά και η βοήθεια που πρέπει να γίνει. Ζάχο, πάμε θα με συγχωρέσεις. Ναι, όχι, καλά έκανες. Είναι κάτι που... αν ήταν κάτι ανάλογο, φυσικά θα το διάβαζα. Κάτι που δεσμεύτηκα να... Καλά έκανες, τι μου το λες. Να το αναφέρω, να το πω, γιατί εντάξει, και επειδή ακούνε και πολλοί φίλοι του Άρη και αυτά, ίσως να μην... Και το Άρη, αν είχε το ίδιο το ίδιο, άλλο και λέω, εγώ θα... Άλλο λέω, εντάξει, επειδή εκπομπή, αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή, ο ακροατής κάθεται να ακούσει κάτι διαφορετικό. Εντάξει, ρε φίλε. Αλλά όταν πρόκειται για να βοηθήσουμε τις ομάδες μας, είτε εγώ είτε εσύ,
νομίζω ότι υπάρχει η ανάλογη κατανόηση από όλους, έτσι. Ξάλλου έχεις για το δικό σου χρόνο, εσύ τον διαθέτεις, όπως έτσι, δεν θα με ρωτήσεις εμένα τι θα πεις ή τι θα κάνεις, όπως και το αντίστοιχο γίνεται και εγώ. Κοίταξε λίγο τώρα, φίλε, εμείς διαθέτουμε ήθος, να ξέρεις. Τι ποιος? Διαθέτουμε ήθος. Α, πλήθος άκουσα. Και πλήθος και ήθος. Θα σου λέγα κάτι. Ναι. Και οπαδικά και κοινωνικά και εργασιακά. Εμείς δεν κατάλαβα, εμείς και δεν οικογενειακά και τέτοια. Δεν διαθέτουμε, εμείς τι διαθέτουμε. Τώρα αν κρίνω από τα post που κάνει πώς το λένε, ο συνοπαδός σου, να πούμε, που έγινε 50 χρόνια και μυαλό δεν πρόκειται να βάλει. Αυτά είναι μεταξύ σας και είναι, είπαμε, είναι πιο αυθόρμητος, ναι, και πιο δεν έχει δεύτερη σκέψη, ναι, ο Νίκος. Ναι, ναι, δεν βάζουμε. Δεν είναι τρόλαρε, τρόλαρε. Εγώ, δεν τρόλαρε, όχι. Δεν τρόλαρε, φίλε. Τα πολιτικά δεν τα μπερδεύουμε με τα αθλητικά. Ο Νίκος, αυτό φυσικά είναι που είναι αυθεντικός και είναι, δεν έχει δεύτερη σκέψη. Δηλαδή ότι είναι, αυτό είναι και καλό και κακό. Είναι το κακό, αυτό είναι ότι το εξηγείς και το καταλαβαίνει. Δεν θέλει να το καταλάβει. Εντάξει, φίλε, τι θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, είπαμε, όταν είναι κάτι καίει, δεν κάνεις, δεν τρολάρεις. Εγώ έγραψα, σου είπα, και η άποψή μου είναι η ίδια και με συνοπαδούς μου, σε εισαγωγικά, έχω μαλώσει για το ίδιο θέμα, ότι δεν κάνουμε καζούρα, ούτε από συνοπαδό μου δεν μπορώ να το ανεχτώ αυτό το πράγμα, όταν είναι κάτι, όταν καίει. Όταν είναι πολύ ζεστό, δεν κάνουμε καζούρα. Ακόμη και όταν ξέρω ότι ο Αριανός θα την κάνει την καζούρα. Άλλο, δεν μπορώ τα τρόλ, δεν μπορώ τα τέτοια γίνεται, πλέον. Δηλαδή, δεν, ένα, η υπομονή μου και η ανοχή μου, έχει, όσο μεγαλώνω, μικραίνει. Μαζί σου, αλλά δεν γίνεται ότι παίρνει ο ΠΑΟΚ, που είναι λιγοστή η τίτλη για την ιστορία του που έχει και για τους αγώνες που έχει κάνει. Είναι πολύ λίγοι τίτλοι, οι 8 τίτλοι που έχει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι πάρα πολύ λίγοι, 92 χρόνια. Δεν γίνεται. Όλα τα δύο πρωταθλήματα, ξέρω εγώ, να το έδωσε το ένα η Χούντα, το άλλο να το έδωσε ο Κουλούρης, συγγνώμη. Ναι. Το κύπελλο να είναι του Γκαγκάτσι. Δηλαδή δεν γίνεται αυτά τα πράγματα τώρα. Ωραία. Είναι καραγκιοζλίκια. Στο μισό, έτσι, που έγραψε, συμφωνώ. Στο μισό. Ναι. Αλλά αυτό, ναι, στο άλλο μισό, όχι. Και νομίζω δεν, τώρα ο κόσμος δεν ξέρει. Και να μην το κάνουμε. Αυτό δεν είναι και ραδιοφωνικό. Εκεί που διαφωνούσα το έγραψα, εκεί που συμφωνούσα το έγραψα. Ας το αφήσουμε. Εντάξει, με λίγα λόγια, όχι, αυτό που έγραψε ο Νίκος και με πείραξε. Είναι. Εμείς το. Ναι, ότι υπάρχει. Ναι, τέλος πάντων. Άστο. Να πάει τώρα, θα γίνει. Έλεξε. Τώρα εδώ πέρα θα ανοίξουμε τις γραμμές. Βγήκε και η άλλη μεζονέτα, να πούμε, η Πατατούγκα από εκεί και έβριζε και όλα. Όχι, φίλε, γιατί εγώ δεν απάντησα σε κανέναν. Έτσι. Αλλά τώρα. Άντε τώρα να μην τη χαρακτηρίσω. Δεν γουστάρω. Οι χαρακτηρισμοί πρέπει να λείπουν. Στο κάτω-κάτω, όταν έχω κάτι να πω εγώ, το λέω με τον Νίκο που γνωριζόμαστε και χρόνια. Ωραία. Όταν τα πράγματα είναι οξυμένα, δεν κάνεις πλάκα, ούτε πειράζεις. Η άλλη μελιτζάνα τι δουλειά έχει. Ούτε αυτό που με είχες πει και τότε, και το είχαμε μιλήσει και μαζί και το συμφωνώ. Όταν, ας πούμε, χάνει ο Άρης, δεν κάνεις πλάκα την ώρα που χάνει. Ποτέ δεν σε πειράξει. Δεν λέω, γενικά λέω, ρε, σε φίλους, εγώ το προτείνω. Ναι. Δεν κάνεις πλάκα ούτε την ώρα του μάτσου, ούτε καν την ίδια μέρα. Κάντο την άλλη μέρα, θα τον δεις. Θα τον δεις, θα μιλήσετε. Μετά δύο ώρες, δε φίλε. Όχι, την άλλη μέρα. Αν είναι να κάνω κάποιον, την άλλη μέρα. Δεν κάνω ποτέ την ίδια μέρα. Έχουν χαλάσει τρελές φιλίες, έτσι. Δεν είναι. Εσύ ξέρεις σχετικά με ποιον. Μα ξέρω, ρε φίλε, μα γι' αυτό και δεν σε πείραξα εγώ. Σε πείραξα εγώ ποτέ στην ώρα του αγώνα. Όχι, η αλήθεια είναι αυτό. Και εδώ γενικά δεν πειράζει όποιον δεν σε πειράζει. Αυτό είναι τουλάχιστον δική μου αρχή. Σωστά. Όταν κάποιος δεν σε πειράζει, δεν το πειράζει. Και δεύτερον, αν θες να πειράξεις και έχεις θάρρος σε κάποιον, την επόμενη μέρα. Θα ξημερώσει και άλλη μέρα. Ωραία. Δεν είναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Ένα-δύο πραγματάκια θα πούμε, αλλά οι γραμμές θα είναι ανοιχτές αμέσως. Έχουμε και σημαντικά μας. 23. Έχουμε. Θα τα διαβάσουμε, θα πούμε και τα προγνωστικά μας. 24 Παοκόφι. Ναι, Παοκόφι τι είναι, τι σημαντικό μας. Ατρόμητος. Ατρόμητος λέω, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Ναι. Έχει πολλά ενδιαφέρον μάτς. Εγώ δεν βλέπω κανένα ενδιαφέρον, να σου πω. Μάτς. Το πιο ενδιαφέρον είναι αυτό που είπες. Εσύ, πραγματικά είναι, το Λεβαδιακό Άρης, γιατί και οι δύο θέλουν την νίκη. Τα άλλα δεν νομίζω να υπάρχει έτσι τόσο. Αν περιμένεις εσύ να χάσει ο Ολυμπιακός βαθμούς στην τέτοια. Στην Τρίπολη. Δεν θα χάσει. Πέρσι έχασε. Εντάξει, δεν θα χάσει. Έφερε χ, και αν δεν ήταν ο Ζαχαριάδης να τους μπρόξει, ο Θεσσαλονικός ρέφερι. Σου δίνω θα έχανε και όλα. Δεν θα χάσει τώρα βαθμούς τέτοιου, ούτε απειλήσει για το πρωτάθλημα. Δεν θα χάσει. Μάλλον το θέλω σου είναι αυτό και το δικό σου. 0-3 έγινε. Και, πώς, όχι. 1-2 έγινε, τι έγινε. Δεν είδα. Γιατί πανηγύριζαν αυτοί. Ποιο. Αυτή. Η Αρσενάλ. 1-2 θα έγινε. Τι κάτσε εκεί. Δεν χάνεται. Offside. Τι offside. Δεν υπάρχει offside. Τι κάνει, ρε φίλε. 1-2. Καταστραφήκαμε. Λοιπόν. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Πατάρα είναι αυτή η Καβαδία, να πω. Τι γίνεται, εδώ πέρα λέει απίστευτη καταγγελία, ακούγια. Ναι. Άλλος Καρυπίδης είναι πρόεδρος, λέει, στον Άρη. Βέβαια, όταν έλεγε ο Κούγιας για τον ΠΑΟΚ, τον έβγαζε τρελό.
Τώρα που λέει για τον Άρη είναι λογικότατο ο Κούλιας. Να κουκλάρω πολύ εύκολα, θα σου βρω τι έλεγε για τον Πάο. Συγγνώμη λίγο, μην βιάζεσαι. Ναι. Καταρχήν δεν τοποθετήθηκα. Αν είναι λογικός. Γιατί το λες όμως. Γιατί το λες. Φίλε, είναι, έχουν βήξει τα site. Ωραία, και εγώ, θα διαβάσω τι είπε και τι λέει, για τον, 18 λεπτά τι λέει για τον Ιβά Σαββίδη και για τον τέτοιον. Για, πριν μια εβδομάδα τα είπε, τι λέει για τον Πάο, για τον Ιβά Σαββίδη και για τον. Δεν διαβάσει. Διάβασε το τι λέει για τον Καρυπίδη. Απίστευτη λοιπόν καταγγελία Κούλια. Για τον Θοδωρό Καρυπίδη. Άλλος Καρυπίδης είναι πρόεδρος στον Άρη. Απίστευτα πράγματα υπόθηκαν από το αφεντικό της ΑΕΛ στο διοικητικό συμβούλιο της Super League. Η καταγγελία που έκανε ο Αλέξης Κούλιας στο διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού σήμερα δεν έχει προηγούμενο. Το αφεντικό της ΑΕΛ παρουσίασε στα μέλη της Super League έγγραφα από το Γενικό Εμπόριο Μητρώο του Κράτους, όπου ο πρόεδρος του Άρη εμφανίζεται. Όπου πρόεδρος του Άρη εμφανίζεται ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος όμως δεν είναι πραγματικός Θόδωρος Καρυπίδης. Mm-hmm. Λέει, όπως λέει το άρθρο. Πρόεδρος της ομάδας στην πρωτεύουσα εμφανίζεται ο Καρυπίδης Θόδωρος του Ανέστη, κάτοικος Ειρηνοχωρίου Ημαθίας, που απαριθμεί 7 σπίτια, και αντιπρόεδρος ο Γιώργος Καρυπίδης του Ανέστη, κάτοικος Αγγελοχωρίου Ημαθίας. Ο Θόδωρος Καρυπίδης του Λαζάρου δεν εμφανίζεται. Τι λέει εδώ. Δεν εμφανίζεται ούτε στο μεχοτολόγιο, μετοχολόγιο της ΠΑΕ Άρης, αποκάλυψε ο Αλέξης Κούλιας στα μέλη του ΔΣ, που έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Υπάρχει και σχετικό έγγραφο, έτσι, που λέει Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ο Άρης, δεν είναι Άρης και το, έτσι να ξέρετε, ο Άρης είναι, έτσι, και γράφει τα στοιχεία Καρυπίδης Θεόδωρος του Ανέστη κτλ. Μπορείτε να μπείτε να το βρείτε. Ο Θόδωρος λοιπόν Καρυπίδης του Λαζάρου, δηλαδή που παίρνει βάρνα τα κανάλια ως πρόεδρος και ψηφίζει στα διοικητικά συμβούλια της Super League σε κρίσιμα θέματα, ενώ στην ουσία δεν έχει δικαίωμα ψήφου και δεν θα έπρεπε να είναι καν παρόν, αφού δεν είναι αυτός ο πραγματικός πρόεδρος. Δεν εμφανίζεται πουθενά. Για την ακρίβεια, εμφανίζεται μόνο στο επίσημο site της ΠΑΕ για τα μάτια του κόσμου. Αυτά καταγγέλει. Ωραία. Ο Αλέξης Κούλιας. Okay. Ουσιαστικά δηλαδή λέει το άρθρο, μιλάμε για πλαστοπροσωπεία με βάση καταγγελίες του Αλέξη Κούλια. Αυτά τα ολίγα. Ωραία. Και πάμε πριν 15 μέρες, δεν είναι πολύ περισσότερο, στις 10 Ιανουαρίου, στην Γενική Συνέλευση των Ομάδων. Σχολιάζει κάτι γι' αυτό ή όχι? Το σχόλιο μου είναι, αν είναι πραγματικότητα αυτά, να καθαιρεθεί ο κύριος τέτοιος. Τον έδωσε προφανώς το γεμί και το ΕΕΑ που έδωσαν στον Άρη την άδεια να παίξει το πρωτάθλημα. Προφανώς δεν το ξέραν, το ανακάλυψε ο κύριος τέτοιο. Εγώ λέω να τηρηθούν τα νόμιμα. Αν είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος Κούλιας, να τηρηθούν τα νόμιμα. Πάμε όμως και στα άλλα που είπε ο κύριος Κούλιας. Ο Κούλιας είπε το γραμμένο Φιλιππινέζα του Σαββίδη. Επισόδιο με Αλέξη Κούλια και Μάκη Γκαγκάτση σημειώθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη Super League. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κύριος Κούλιας. Στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Λίγκα που έγινε στις 10 Ιανουαρίου, πριν λίγες μέρες δηλαδή, δεν το είχα πάρει, ο Αλέξης Κούλιας είχε λεκτική αντιπαράθεση με τον αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ Μάκη Γκακάτση. Αιτία στάθηκε η επιθυμία των ομάδων να μειωθεί το ποσοστό της ΕΠΟ από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, από τα πρόστιμα, από τα παράβολα για τις δικαστικές αποφάσεις. Θεωρώντας ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Βαγγέλης Γραμμένος, αναβάλει το θέμα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου με αποτέλεσμα να μην προωθείται. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΛ ξέσπασε λέγοντας: ο γραμμένος είναι η Φιλιππινέζα του Σαββίδη. Έπρεπε να το θέσουμε στο μεγαλομέτοχο του ΠΑΟΚ. Στο άκουσμα των λόγων αυτών, ο Μάκης Γκακάτσης αντέδρασε: τι είναι αυτά που λες? Και ο Κούλιας απάντησε: μήπως είσαι συνήγορος του Σαββίδη και δεν το ξέρουμε. Αντιπρόεδρος είναι, κύριε Κούλια, ναι. Κύριος Γκακάτσης. Εγώ λέω ότι λέει, δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κύριος Κούλιας. Αυτό δεν λέει κάτι. Τίποτα δεν λέει. Εντάξει, εξάλλου τίποτα. Έτσι αυτό τι λέει. Τίποτα εδώ μιλάει για πλαστοπροσωπία. Και αυτό τι λέει, να το αποδείξει εδώ, και να το καθαρέσουν. Συγγνώμη λίγο. Να το αποδείξει. Εδώ μιλάει για μια σοβαρή, όχι εγώ. Ωραία. Έτσι, εγώ απλά, μα και εγώ σου είπα τα νόμιμα. Συγγνώμη λίγο, να δούμε τις διαφορετικότητες. Όχι, δεν εδώ μιλάει για μια πλαστοπροσωπία που είναι σοβαρότατο αδίκημα. Ωραία. Και έχει και ψηφίζει χωρίς να είναι αυτός. Δηλαδή, άμα είναι έτσι όπως είναι. Έτσι, τώρα αυτό που διάβασες δεν μου λέει εμένα κάτι. Πώς δεν σου λέει κάτι. Σου λέει ότι είναι Φιλιππινέζα, ο πρόεδρος της ΕΠΟ είναι Φιλιππινέζα του Σαββίδη. Τι το λέει. Τον πρόεδρο που είπε κιόλας δεν είναι δικό μου συνέντευξη του πρόεδρου σου που είπε ο δικός μας άνθρωπος. Δεν το είπα εγώ. Το αν είναι Φιλιππινέζα του Σαββίδη ο γραμμένος, το βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο. Καλά, εντάξει. Τώρα εγώ σου έχω μια έκπληξη εδώ. Έκπληξη. Ναι, μου έχει στείλει ένα φίλο. Δεν μου είπε ποιο ήταν. Από Ολλανδία.
Από Ολλανδία. Από Ολλανδία, έτσι, σου ναι, από Ολλανδία, ναι, είναι και δικό σου φίλο. Είναι και δικό σου φίλο. Δεν θέλει να πει με το όνομα του. Όλα, δεν θέλει. Έχω στη συνέντευξη τύπου την πρόσφατη που έδωσε ο κύριο Καρυπίδη και με δικαιώνει 1000% και εμένα και εμένα και τον ειλικρινέστατο αρσενικό ποδοσφαιριστή του Άρη, τον κύριο Σιώπη, ότι έκανε το πέναλτι με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για ακούστε λίγο ένα λεπτό. Ο φίλο μα αυτό. Ωραία. Αφού το είπε και ο πρόεδρος, είναι πέναλτι. Το είπες. Το άκουσες. Βέβαια. Και ο Σιώπης κάνει πέναλτι. Ωραία. Δηλαδή το είπε ο Σιώπης, το είπε ο πρόεδρος του Άρη και κάποιοι δεν θέλουν ακόμα να το πιστέψουν. Εγώ επιμένω ότι δεν είναι πέναλτι. Εντάξει. Άρα εσύ μπορείς να έχεις μια διαφορετική γνώμη από αυτό που έκανε το πέναλτι και από τον ιδιοκτήτη του ΣΠΑΕ Άρης. Α, τώρα έγινε ιδιοκτήτη. Καλά, αφού μας έλεγες μια ώρα δεν είναι. Ιδιοκτήτης δεν είναι. Καλά, τώρα μας έλεγες. Εγώ σου έλεγα. Μα διάβασες του τέτοιου. Μα εγώ διάβασα του τέτοιου. Α, του τέτοιου. Εγώ δεν το είπα. Ο τέτοιος σου είπε. Εσύ ποια είναι η άποψή σου, είναι ή δεν είναι ιδιοκτήτης. Τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε. Ρωτάω, φίλε, εφόσον το διάβασες. Εφόσον το διάβασες και το μεταφέρεις, το πιστεύεις. Εγώ αυτό πέρασε 15 μέρες που έχω και τη δήλωση του πρόεδρου σου που λέει είναι δικός μας άνθρωπος. Δεν το λέω εγώ. Ο πρόεδρος σου. Και άρα αυτό που λέει είναι ακριβώς έτσι ο Κούγιας. Δεν χρειάζεται δηλαδή αυταπόδειξη. Είναι από μόνος του. Είπε ο δικός μας άνθρωπος, ο γραμμένος. Αυτό που λες σε εμένα για τον κύριο Καρυπίδη θα πρέπει να το προτείνει στην ελληνική δικαιοσύνη αν αναλάβει την υπόθεση. Έτσι, για να διελευκάνει την καταγγελία του κυρίου Κούγια. Ναι, θα πάω όλες τις υποθέσεις να τις διελευκάνει. Εγώ τώρα ό,τι και να πω, τι πιστεύω, δεν πιστεύω. Εντάξει, είναι άποψή σου, λέω, ρε φίλε, γιατί μετεφέρεις στον αέρα. Η άποψή μου είναι ότι αυτό που είπες και εσύ, αν ο κύριος Κούγιας έχει αποδείξεις ότι αυτό είναι πραγματικότητα, να πάει στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα κρίνει το τι θα γίνει. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Απλά εγώ είχα υποχρέωση, γιατί είναι μια εκπομπή ενημερωτική παράλληλα με το καλαμπούρι που κάνουμε και είναι ένα άρθρο της τελευταίας στιγμής που θεώρησα σωστό ότι πρέπει να το διαβάσω. Όχι, όχι. Ό,τι θεωρείς σωστό είναι δικό σου θέμα. Δεν θα σου πω εγώ ότι. Προηγουμένως το είπα πριν 5 λεπτά. Εσύ θεωρείς. Δεν προέχει ενημέρωση στο ραδιόφωνο. Άκουσε, άκουσε. Το τι θεωρεί ο καθένας σημαντικό είναι δικό σου θέμα και εγώ το δικό μου θέμα τη θεωρώ σημαντικό. Κατάλαβες. Εγώ δηλαδή τον Κούγια το θεωρώ άνθρωπο που για να πέσουν τα φώτα πάνω του μπορεί να πει την οποιαδήποτε μπούρδα. Δεν τον θεωρώ. Φυσικά πρόσεξε. Θέλω να είμαι σωστό. Δηλαδή, όταν σημαίνει... έβγαλε το όπλο, δεν όχι, ήταν όχι. Σημαντικό να άλλο το λέω. Άλλο, δηλαδή, λέω. Να το άλλο λέω. Δεν λέω ότι ό,τι λέει ο Κούγιας είναι λάθος. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Λέω όμως ότι είναι ένας άνθρωπος που μας έχει δείξει τη διαδρομή του ότι θα πει και τη μεγαλύτερη φανφάρα, για μην πω το άλλο, για να πέσουν οι προβολείς πάνω του. Και δεν το λέω εγώ, ρώτα αν έχεις κανένα φίλο σου στη Λάρισα ή ρώτα από εκεί που πέρασε πρόεδρο. Άρα δεν τον δίνω πολύ σοβαρότητα. Αν είναι έτσι όπως τα λέει, να επιληφθεί η δικαιοσύνη και να πράξει τα δέοντα. Τα λόγια μου λες. Εγώ σου το είπα πριν. Τα λόγια μου λες. Ναι, αλλά δεν γίνεται να κράζουμε, τον σε εισαγωγικά κάποιες στιγμές τον οποιοδήποτε όταν λέει κατά της ομάδας μας και όταν λέει. Κατά του ας πούμε του άλλου να του δίνουμε δεν σαν... έκραξα εγώ εντάξει τώρα ούτε μόνο που το διαβάζεις είναι σαν παραδοχή αυτό το πράγμα για μένα, για τη δική για μου λογική, για τη δική μου λογική. Εγώ είπα γιατί το διάβασα, θεωρώ ότι δεν θα σου θεωρώ πω θα ότι είναι ένα άρθρο της τελευταίας στιγμής και προέχει και η ενημέρωση. Βρε, καλό, σωστό. Δηλαδή αν γίνει κάτι σημαντικό δεν πρέπει να το αναφέρουμε. Γιατί μπορεί να βγει ένας ακροατής και να πει ρε παιδιά, στα άλλα τα ράδια το είπανε, εσείς γιατί δεν το λέτε. Καλά, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Θα πει στα άλλα ράδια το είπανε. Δεν είναι θέμα δημοσιογραφίας. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι τώρα που καθόμαστε και έχουμε δύο site ανοιχτά να κάνουμε. Επαναλαμβάνω, δεν θα σου πω εγώ τι θα πει. Αυτό είναι δικό σου δικαίωμα. Δεν σε πείραξε. Όχι, με πείραξε. Δεν με πείραξε. Λέω ότι δεν γίνεται αλακάρτ να είναι σωστό ο τέτοιο. Πόσο λένε ο Κούγιας, ή είναι πάντα σωστός ή περισσότερες φορές είναι σωστός. Γιατί όταν έλεγε αυτά κατά του Σαββίδη και άλλα που είπε, γιατί ο Σαββίδη έχει πει πολλές φορές, όχι μόνο φέτος και πέρσι, όταν τα σχολίαζες, τον κορόιδευες. Φυσικά τον κορόιδευες. Α, τον κορόιδευες. Τώρα είναι σωστός όμως. Αυτά που λέει σωστά. Φίλε, σου είπα ότι είναι σωστός. Γιατί βάζεις λόγια που δεν έχω πει. Εντάξει, okay. Άκουσε εμένα να πω ότι είναι σωστός ο Κούγιας αυτά που λέει. Ναι, εντάξει. Και εγώ το λέω. Άμα είναι... Εγώ το μόνο που είπα είναι ότι αυτό είναι ένα άρθρο του Αλέξη Κούγια. Τι κάνει ο Άρης, το χαϊδεύει. Όχι, ρε, όχι. Α, αυτός είναι. Δεν έχει τέτοιο σήμερα. Άστο. Λόγω του μάτς δεν έχει. Ναι, δεν έχει δόμενες. Ναι, τι να μην το πω. Εγώ δεν σου είπα να μην το πει. Εγώ δεν είπα να μην για το πει. Για το πέναλτι που λέει ο πρόεδρος ότι παραδέχεται. Άμα το λέει ο πρόεδρος, εγώ επιμένω ότι δεν τον ακουμπάει καν. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε μου, τι λέει ο μεγαλομέτωχος, δεν με ενδιαφέρει. Η ιδιοκτήτης είναι η αδερφή του, νομίζω, έτσι.
Με τις μετοχές έχει η Ειρήνη Καρυπίδη. Ειρήνη, ωραία, ωραία Ειρηνούλα. Ειρηνάρα, Ειρηνά, είναι Ειρηνάρα. Είναι καλή και ωραία γυναίκα. Και καλά να περνάει. Ωραία γυναίκα. Κοπελάρα να. Ωραία, ναι, εντάξει, δεν ξέρουμε ηλικία, μπράβο, αλλά δεν παίζει. Μπράβο, δεν έχει σημασία. Ναι. Πώς παίζει. Κατάλαβες. Το λέει δηλαδή ο άνθρωπος, ναι, του προς τιμή του, μπράβο του, μπράβο του, respect. Το λέει και ο Σιώπης. Ωραία, εντάξει. Και κόντεψε να λιποθυμήσει και την μέρα. Βγήκες έξω. Τι, τι, εγώ θεωρώ, εγώ θεωρώ ότι δεν τον ακουμπάει. Αυτό βλέπουν τα ματάκια. Και μετά από τι αντιδράσει δικέ σου, ανερεί. Α, εγώ το έκανα. Λέω μεγάλη δύναμη έχω τελικά. Όχι, ρε φίλε, τι δικέ σα ήθελα να πω. Ναι. Άμα έχω τέτοια δύναμη, ρε φίλε. Ανερεί. Ναι. Την πρώτη δήλωση, ναι, που έκανε σε τηλεοπτική κάμερα στο Open. Στο Open, ένα έγκριτο κανάλι 100%. Έτσι, όμορφο, αντικειμενικό το κανάλι. Και. Την άλλη μέρα κάνει, λέει, και λέει: ούτε το είπα, λέει. Δεν, ναι, έκανα, δεν είπα εγώ ότι έκανα πέναλτι. Ναι. Πώς δεν το είπε, ναι, Σιώπη, αφού έχουμε την. Εγώ, όπως είδες, και τις δύο φορές τον έκραξα. Μην πάμε στα ίδια. Δεν το είχες, δεν το βρήκαμε. Δεν πέρασε. Το βρήκες. Βάλτε να το ακούσει ο κόσμος. Τι είχε πει και ο Σιώπης. Μπορούσαμε να τελειώσουμε το μάτς σε 2-3. Καλά, αργιανόησε εσύ. Πολύ καλέ που βγάλαμε. Επαγγελματίε. Μοιραία φάση που έκανα και το πέναλτι. Το έκανε και το πέναλτι. Δηλαδή, το λέει ο Σιώπης. Έτσι. Το λέει και ο πρόεδρος. Τι να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή. Όταν τα λένε ο Βαρούχας και ο τέτοιος δεν είναι. Α, στους Μπαρούφες δεν και τους άλλους. Έχει γραμμή, Βασίλη. Πάμε, τον ξεχάσαμε. 23-10-287 και 3-3. Ωραία, φίλε. Πάμε, έλα, καλησπέρα, μας συγχωρείς, αδερφέ. Έλα, φίλε. Έλα. Συγγνώμη, καλησπέρα, φίλε. Έλα, καλησπέρα τους κούκλους. Γιατί το σώμα αυτό άμα ανοίξει, γι' αυτό είσαι στην παραγωγή και στο ράδιο. Γιατί. Δεν λέει να κλείσει με τίποτα. Τι να κάνουμε, ρε, καλησπέρα σας. Καλέ άνθρωποι. Έλα, εντάξει, εσύ είσαι του περίμενε, δεν έχει ανάγκη. Θα ξεκινήσω με τον Τάσο. Τάσο, μ' ακούς? Σ' ακούω, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, και θα καταλήξω και στον Κούγια. Ναι. Λοιπόν, άμα θα πας να βάλεις βενζίνη σε ένα βενζινάδικο, ναι, και πας σε ένα περίπτωρο για αγοράς και πάκετο τσιγάρα, τα 3/4 από αυτό που πληρώνεις είναι φόρη. Δασμή και φόρη. Ναι. Δασμή και φόρη. Και τα υπόλοιπα είναι η πραγματική αξία. Σωστό είναι. Εγώ αυτό. Είμαι από αυτούς που πηγαίνω στη Γευγελή, βάζω βενζίνη, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το θέμα το δικό μας. Mm. Από τα 3/4 δασμούς, με συγχωρείς που θα το πω, πληρώνεις τα βατζιλίκη τους δανειστές, γιατί δεν πληρώνεις, δεν μένουν τα λεφτά στην Ελλάδα. Πάνε σε αυτούς. Εσύ Θεσσαλονίκη μένεις? Ναι. Ναι, ναι. Και τι εσύ πας. Πάρα πολύ μένω, Ρετάσο, πλάκα με κάνει. Άλλο λέω, Κώστα, και πας από, ναι, εδώ δηλαδή στα Σκόπια, βάζεις βενζίνη και έρχεσαι και συμφέρει. Γιατί μια βόλτα κάνω. Α, για τη βενζίνη. Κοίταξε, να χαρώ εγώ. Γιατί δεν συμφέρει αλλιώς. Τα τσιγάρα, έχω και εγώ. Είμαι και φίλος με τον Παναγιωτήδη που παίζει στην Παναχακή, Κυλκυσιακό. Ναι. Κάνω και μια βόλτα στις Μουργιές. Αυτό, ναι, είναι άλλο θέμα. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι και τα τσιγάρα που παίρνω και τα πήρα του duty free είναι ελληνικά. Τα παίρνει η Ελλάδα τα λεφτά, αλλά δεν παίρνει τον φόρο. Ο φόρος που πληρώνουμε όμως εδώ, το ξέρεις πολύ καλά, Τάσο μου, ότι δεν τα παίρνει τα λεφτά το ελληνικό κράτος. Τα λεφτά τα παίρνουν. Ποιος το λέει αυτό, εγώ, αυτούς που κλέψαν. Όχι, λάθος κάνεις, φίλε, δεν είναι έτσι. Λάθος τα ξέρεις. Γιατί κάνω λάθος? Στους δανειστές πάνε. Δηλαδή, δεν πάνε, φίλε, στους δανειστές. Πριν έρθουν οι δανειστές, που πήγαιναν τα λεφτά? Οι δανειστές δηλαδή είναι από το 1821 στην Ελλάδα. Σε τσέπες αλωνών, αν πηγαίνουν, δεν το ξέρω. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αδερφέ, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν θα βγάλουμε στην άκρη. Πάμε, πάμε στο επόμενο. Κάναμε μια γενικότητα. Για τον Κούγια, γιατί σ' ακούω, ναι, για τον Κούγια. Ναι. Ναι. Σ' ακούω για τον Κούγια. Ναι. Ο Κούγιας, και θα πω και για τον Θωμαϊδη, λένε πολλά και βγάζουν πολλά θέματα, αλλά η ουσία στο τέλος βγαίνει ότι είναι μηδέν. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ναι. Δηλαδή βγάζουν. Πολλά θέματα βγάζουν και κατηγορούν πολύ κόσμο. Κωνσταντίνε, δεν συμφώνησα, ούτε διαφώνησα. Απλά το ανέφερα εγώ, έτσι, να μην παρεξηγηθούμε. Ναι, στο τέλος κάνουν κουλουτούμπα αυτό. Ήταν ο Μίτσος ο Ζυγκερίδης επάνω? Όχι. Πώς και δεν ήταν, αφού έχασε η κοπή πίτας. Για τα ζεστοχώρη λες, έτσι. Για τα ζεστοχώρη λες. Όχι, δεν ήταν ο Δημήτρης. Δεν ήταν. Τέλος πάντων, ήταν ο Γεράνης Χατζιαντονίου, από εκεί τα παιδιά από πάνω, ναι. Ναι, ναι. Ζάχο μου σε σένα τώρα. Τρέξε το Κωνσταντίνο, έχει πολλές γραμμές. Ναι, το τρέχω ενθουσιασμό πολύ για τις μεταγραφές, αλλά ακόμα δεν τις είδαμε στην πράξη. Από ποιον, από μένα ενθουσιασμό λες, δεν κατάλαβα. Όχι, από τους συναριανούς, ακούω. Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται, αυτοί που λένε πολλά μπράβο για τις μεταγραφές, αυτοί είναι σήμερα που αύριο θα τους βρίζουν. Εγώ, φίλτατε, θα τους δω και μετά θα σου πω. Τώρα έτσι, το βιογραφικό έτσι, κάτι μπράβο μπορεί να λέει, αλλά όχι πάντα το, ναι, ήρθανε βαριά ακριβώς βιογραφικά και που δεν κάνανε τίποτα. Γιατί εγώ περιμένω να δω, γιατί η ομάδα μας ποδοσφαιρικά είναι ένα μπάχαλο και όπως είπα και προχθές που δεν ήταν ο Τάσος, ναι, ότι θέλω να δω και εγώ αυτές τις αγκαλιές
που κάνει ο Λουτσέσκου και ο Σπανός με τους παίκτες. Αυτό, να βάλουμε γκολ και θα τις δούμε τώρα μεθαύριο. Άμα δεν τις δούμε αυτές τις αγκαλιές, συνεχίζεται τον μπάχαλο. Να είσαι λοιπόν, καλά Κωνσταντίνε. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, είσαι ωραίος. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Στον επόμενο. Εύχομαι όμως όταν πας Γευγελή και τσιγάρα και καζίνα και αυτά, να μην την άλλη μέρα πας στην αλητήρια της Μακεδονίας. Δεν κολλάει το ένα με το άλλο. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Δεν νομίζω να είσαι από αυτούς. Καλησπέρα. Έλα ναι. Φίλε. Ναι. Ναι, εσύ είσαι. Έλα αγόρι μου, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Μάκης είμαι. Μάκης. Από πού Μάκη μας ακούς? Ζάχο μου, αγόρι μου και τρέχε. Καλά το ξεκινήσατε, είναι μια μαύρη μέρα σήμερα. Θα μιλήσω για τη Μακεδονία περισσότερο. Ναι. Καλά τα είπατε. Θα έπρεπε κάποια στιγμή ειλικρινά. Ο Μάκης από το Face είσαι. Ε? Ο Μάκης από το Facebook είσαι, ο γνωστός που σε ξέρω. Ναι. Το Facebook, έχω Facebook, ναι. Α. Λοιπόν, παιδιά. Ναι. Θέλω να μιλήσουμε για το μακεδονικό, λίγο θα πω δύο πράγματα. Γιατί το έχω ανάγκη, δηλαδή. Να πεις. Ναι, κοιτάξτε ρε παιδιά, τα είπες πολύ καλά και Ζάχο και Τρέγια, γιατί πιστεύω ότι τα είπες Τρέγια, αλλά συμφωνεί και ο Ζάχος σε αυτά τα πράγματα. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς με σαν πολίτες, εμείς τους δίνουμε το δικαίωμα, εμείς τους ψηφίζουμε. Θεωρώ ότι αυτό που έγινε είναι η γενιά τέτοια που θα το ξεχάσουν πολύ γρήγορα κάποιοι. Τώρα φωνάζουν και κάνουν οδύρονται στο Facebook, γράφουν, μόνο εκεί βγάζουν το μεράκι τους. Προχθές που έγινε η συγκέντρωση, είμαστε 1,5 εκατομμύριο κόσμος Θεσσαλονίκη και περίχωρα και ήταν κάποιοι χιλιάδες. Δεν μαζευτήκανε. Πού ήταν όλοι αυτοί? Πού ήταν να φωνάξουν? Κανένα δεν φώναζε. Τίποτα. Κάποιοι χιλιάδες. Λίγοι ήταν. Λίγοι, ναι, ναι. Ήταν λίγοι αφού ήμουνα. Αλλά όλοι κάνουμε τις βόλτες μας στους καφέδες, μας ξεχνάμε. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε το πρόβλημα, όχι πολιτικά, αλλά και καλά μας κάνουνε. Θα δώσουν 2 τις παροχές και θα σε πάρουν χιλιάδες. Ξεκίνησε πριν 10 χρόνια τα δισεκατομμύρια ότι χρωστάμε και χρωστάμε περίπου περισσότερα. Και ακόμα εμείς δεν μιλάμε. Είμαστε η μόνη χώρα με την πιο ακριβή ζωή και τους χαμηλούς μισθούς. Και ακόμα δεν μιλάμε. Τέτοιοι είμαστε. Έχεις δίκιο. Ραγιάδες μέχρι αηδίας. Έχεις δίκιο, ρε Μάκη. Έχεις δίκιο. Τι να σου πω, δεν έχεις δίκιο. Είμαστε ραγιάδες. Τέλος. Αν θέλεις λίγο την άποψη με δικά σου τελευταίο που είπες, γιατί ναι. Πρέπει να παίρνουμε άποψη, πιστεύω ότι όσο και αν φαίνεται έτσι λίγο περίεργο. Υπάρχει λίγο ακόμη λίπος. Γι' αυτό, μόλις τελειώσει και αυτό το λίπος, και ποιο είναι αυτό το λίπος, είναι οι συντάξεις των γονιών μας και των παππού. Αυτό. Μόλις ξυθεί και αυτό το λίπος, πιστεύω σε. Μην φανώ και υπερβολικός, γιατί με τον Έλληνα ποτέ δεν ξέρει, σε επανάσταση. Καλά, το είπες, αγόρι μου, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί δεν κοιτάμε και το άλλο, κοιτάμε την πάρτι μας, όπως είπες, να πιούμε το καφεδάκι μας, να κάνουμε. Έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει, τα τσιγάρα μας να έχουμε, μια χαρά, όλα καλά. Έτσι. Λυπάμαι, παιδιά, δεν θα μιλήσω για ποδόσφαιρο. Απλά είχα την ανάγκη να μιλήσω γι' αυτό. Είμαι πολύ χάλια όπως είστε κι εσείς και όλο ό,τι, ο κόσμος. Ό,τι θες εσύ θα πεις, δεν θα λες εμάς. Ναι, ό,τι απασχολεί εσένα θα λες. Απλά δεν είναι ότι νιώθω. Νιώθω ότι κάποιοι πολιτικοί που πληρώνονται αδρά, τα έχουν αρπάξει από αλλού και τα ξέρουμε όλοι μας το ξέρουμε, θα μπορούν να κυκλοφοράνε κιόλας μετά από 1-2 μήνες κανονικότατα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Κοίτα τώρα, αδερφέ, αυτά δεν τα μπορούμε να τα υιοθετήσουμε. Να μην, έτσι, να μην λίγο, λέμε πράγματα είναι έτσι. Είναι λίγο πονηρές ημέρες, να προσέχουμε λίγο τι λέμε. Εντάξει, για να μην και το ραδιόφωνο. Να μην είναι και το ραδιόφωνο και εμείς πρόβλημα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλή δύναμη, καλό βράδυ. Να σε ακούμε, Μακούλη, ωραίο. Ζητώ συγγνώμη για αυτό που είπα. Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει συγγνώμη. Είμαι συγχυσμένο ακόμα για αυτό το λέω. Συγγνώμη, πρέπει να ζητήσουν αυτοί που πρόδωσαν την πατρίδα σήμερα. Εγώ ζητώ συγγνώμη από αυτό το ραδιό που σα έφερε σε δύσκολη θέση για το τελευταίο που είπα. Να σε καλά, καλά, Καρδάση. Να είστε καλά, παιδιά. Δεν υπάρχει θέμα συγγνώμη, ανερεί και τελειώνει. Βασίλη, έχουμε έναν ακόμα. Δύο. Τους δύο αυτούς να πάμε στο διάλειμμα γι' αυτό έτσι. Γιατί... Εντάξει. Ή αν έχει. Να το πάμε στο Μεσχέ εδώ. Εντάξει. Ό,τι αποφασίσει ο ηχοληπτάρας μας. Βασίλης Καβαδίας. Πάμε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Εσύ είσαι φίλε. Στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Στον επόμενο και διάλειμμα έτσι όπως έγινε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Νάτος. Πώς γίνεται αυτό, φίλε. Εντάξει, ευχαριστούμε που μίλησε. Ο άνθρωπος είναι. Τι να πω τώρα, είναι άτυχος, είναι βαλτός να μας πάει στα νεύρα, να μας την πίεση. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ξέρει, να σου πω τώρα τι καγκανούλιας είναι. Καγκανούλιας. Είχα ένα δεκανέα να πούμε. Δεκανέα, είχα ένα δεκανέα βρωμοσπαρτιάτη από κάτω. Έτσι, ένα κοντό, ένα μηταρά σπαστικό, να πούμε κομπλεξικό.
στη Σπάρτη που παρουσιάστηκα στο ΚΕΜ, να μην το 1990, το 1989. Τώρα πρόσφατα. Ναι. Ο άνθρωπος ήταν γκαγκά. Ξέρεις, είσαι και παλιός ακροατής, δε φίλε. Ναι. 11 η ώρα, ξέρεις πήρε, τι ώρα, κάτσε τι ώρα πήρε. Πήρε. 11 παρά 2 θα πήρε. Εγώ στο λέω. Εδώ για 20 λεπτά παίρνουμε. Εσύ περιμένω ένα τέταρτο στη γραμμή. Τι να κάνω. Άμα περιμένεις ένα τέταρτο στη γραμμή, να πεις συγγνώμη. Ζάχο, πες, συγγνώμη για αυτά που είπες. Εγώ είπα. Εσύ είπες. Σε ευχαριστούμε, Θόδωρε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, μετά το διάλειμμα, θα έλα, γόρι μου, έλα. Θα μιλήσει, θα μιλήσει. 6 και 5 λεπτά. Πρώτα απ' όλα, εθνικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για να μην προσβάλλουμε το ραδιόφωνο, γιατί σε αυτή την εποχή που ζούμε, παιδιά, αν ο παραβατικός είναι γενικά αυτός που προωθείται. Έτσι. Ο ανισόρροπος ο άνθρωπος, οι ανισόρροπες οι καταστάσεις, έτσι. Πες τα, άμα πω ότι είμαι άθεος αδερφή, κομμουνιστής, είμαι στο απειρόβλητο. Άμα πω ότι αγαπώ την πατρίδα μου, είμαι φασίστας και είμαι και ρατσιστής είσαι, ναι. Χρυσαυγίτης είσαι, ρατσιστής είσαι. Ακριβώς, οπότε δεν μπορείς γενικά... Η λογική του παραλόγου επικρατεί. Ακριβώς. Δεν φταίμε εμείς οι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε δύναμη να σηκώσουμε τον εαυτό μας από την καρέκλα. Πρέπει κάποιος να είναι μπροστά για να μας οδηγήσει. Πάμε παρακάτω, Θόδωρε. Πάμε παρακάτω. Άστο, γιατί είναι πονεμένη ιστορία και είμαι πολύ συγκισμένος από το μεσημέρι. Είμαι πάρα πολύ τρελαμένος. Ειλικρινά σε μιλάω. Προσπαθώ, ήρθα λίγο στο ράδιο για να πήγα λίγο, κόψαμε την πίτα σας στο χώρο εκεί στο σύνδεσμο. Λίγο χαλάρωσα, είδα τον Μπάνε, είδα το Ζαμπά, είδα το Γιαννούλη. Είπαμε λίγο ηρέμησα, αλλά ξανά εδώ μόλις ήρθα εδώ τα θυμήθηκα και με γύρισαν τα μάτια. Τι γράψανε τα μάτια μου. Είμαι εξοργισμένος πραγματικά, αδερφέ. Έλα, Θόδωρε, άσε να αυτό να σε έπιασε πάλι στο παρλαπίπα. Μην προχώρα. Ζάχο, το άκουσες το θέμα. Το, δεν ξέρω αν το είδες για τον Κούγια. Έχει το βγάλει έγγραφο, δεν το είπε απλά. Το αν να έχει βγάλει έγγραφο, φίλε, και είναι τέτοιο να επιληφθούν τα νόμιμα. Και εγώ το είδα επίσημο και ωραία. Είναι και κυκλοφορεί και σε άρθρο, έτσι. Σοβαρό, δηλαδή, όχι κάτι ανεπίσημο. Να επιληφθούν και να πράξουν τα δέοντα, φίλε. Τι να σου καλά, πω. Καλά, κοίταξε, τώρα δεν υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη. Βέβαια, βλέπεις το Μαρινάκι με δύο τόνους στο... κοκαίνη και ακόμα είναι έξω. Και άμα πιάσει ένα πρεζάκι έξω που έχει μια δόση πάνω, το βάζουν φυλακή. Τώρα, Θόδωρε. Τώρα τι λέγαμε. Θόδωρε. Θα μας βάλουν. Έχει αποδειχθεί κάνουμε... αυτό που λες. Θα μας βάλουν μέσα. Στάσου, λίγο, δεν θα βγούμε Δευτέρα αυτό. Αυτά είναι τώρα δημοσιεύματα και δεν έχει αποδειχθεί τίποτα, Θόδωρε. Λίγο, λίγο... Ναι. Συγγνώμη, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Δεν το υιοθετούμε. Είναι ενδείξεις. Είναι ενδείξεις. Είναι ενδείξεις στο νου Ρουάν είναι, έτσι. Περιμένουμε αποδείξεις. Έτσι, περιμένουμε αποδείξεις. Κάτι με περιμένουμε και να δούμε και τους αυτούς με τον τζίλο τι έγινε, με τον ξυλοδαρμό. Λίγο σαν άργησε λίγο αυτό. Δεν θα τους βρουν, εντάξει. Όχι εγώ έχω απόλυτη πίστη. Τους έχουν ταυτοποιήσει. Πώς θα τους βρουν, ρε. Ταυτοποιήθηκαν, φίλε. Και οι τρεις λένε ταυτοποιήθηκαν. Ταυτοποιήθηκαν, αλλά δεν βλέπω καμιά σύλληψη, τίποτα, κανένα πανηγύρι από τα κανάλια. Να δακτυλοδεικτούμενος κάποιος να είναι. Μπορεί να είναι οπαδί του Αρμαγεδόν Σουδάν, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Περιμένουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη. Ναι, έχουμε εμπιστοσύνη. Έτσι. Και τον άλλο με τη φωτοβολίδα περιμένουμε, εντάξει, να τους πιάσουν όλους. Έτσι. Μα τους πιάσουν όλους, βέβαια. Μαζί του. Έγινε, σωστό. Σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι. Μόλις βάζω γκολ 1-0, πάει κάποιος εκεί στην πιο φιλική κερκίδα του κόσμου και πετάει βεγγαλικό ασπίδι. Να τον πιάσουν και να αποδειχτεί ότι είναι, ξέρω εγώ, Αριανός, Παναθηναϊκός. Ας τον πιάσουν να δούμε τι είναι. Και Παοξής να αποδείξει ότι είναι, να μας τιμωρήσουν, να το πάρουν μαζί σου. Μα και Παοξής να είναι, δεν μπορεί να τιμωρηθεί η ομάδα, φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άμα ήταν έτσι να τιμωριόνται. Ναι, τέλος πάντων. Ούτε και για τον Τζίλο Ολυμπιακή να είναι, γιατί ας μην κρυβόμαστε, δεν μπορεί να τιμωρηθεί η ομάδα. Από εκεί και δεν πέρα, πάμε τώρα στα μεταγραφικά, στα του ΠΑΟΚ εδώ, τι γίνεται με εδώ, τον Ελκαντουρί. Τελικά. Αυτό δεν το είπε, όντως. Δεν προλαβα. Ελκαντουρί δεν φεύγει. Μέχρι το τέλος της περίοδου. Υπήρξε συνάντηση σήμερα στο Μακεδονία Παλάς με τον Ιβάν Σαββίδη. Ενώ ήταν έτοιμος να πάρει Βαλέζης να πάει Πάρμα, σταμάτησε και τα δημοσιεύματα, μάλλον δημοσιεύματα από τον Ιταλικό τύπο λένε ότι σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Πάρμα και τον ποδοσφαιριστή μετά τη συνάντηση που είχε στο Μακεδονία Παλάς με τον Ιβάν Σαββίδη το μεσημέρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Οι πληροφορίες λένε ότι θα μείνει έως το τέλος της αγωνιστικής περίοδου και θα διαπραγματευτεί εκ νέου τη φυγή του, τη μεταγραφή του. Σε ευρωπαϊκό άλλο σύλλογο, Ιταλία, μετά το καλοκαίρι κτλ. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Αλλά εγώ βαστάω μικρό καλάθι, γιατί πολλά φέτος είδαμε και πολλά δεν έγιναν. Και δηλαδή, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Τρεις εβδομάδες πριν φύγει ο Πρίγιοβιτς, είχε βγει ο Γιώργος Σαββίδης και κάνει ανάρτηση. Τα σπρώματα τα φοράει για τα επόμενα χρόνια κτλ. Δεν πωλείται ο Πρίγιοβιτς κτλ. Σε τρεις εβδομάδες έφυγε. Δεν έφυγε βέβαια ο Γιουργάκης, έτσι. Όχι, λέμε και... εντάξει, δεν μπορούσε. Εδώ η Πάρμα, κοίταξε, δεν πληρώνει τον ΠΑΟΚ για να τον πάρει. Εδώ το θέλει δανεικό, έτσι.
με οψιόν αγοράς ενός εκατομμύριου. Ένα 300 τον πήραμε. Δηλαδή, ξαναβγήκε μετά πάλι ο Γιωργάκης, έκανε τον Ενρίκε, έρχεται ο Ενρίκε ακόμα δεν ήρθε. Περιμένουμε να έρθει. Έφυγε ο Άρντα. Θα έρθει. Αστάνα, βασικά, λογικά θα έρθει. Γι' αυτό σου λέω, περιμένω ρε παιδί μου κάποια πραγματάκια να... Κοίταξε, να είμαστε σίγουροι. Ο Ελκαντουρί είναι ο αγαπημένος παίκτης του προπονητή. Έχουν όλοι οι προπονητές τα κολλήματα. Γιατί άδικο είχε αυτό που είπε τώρα ο Ρουμάνος, δε φίλε. Δεν μπορεί να φύγει μισή ομάδα, ρε παιδιά. Εννοείται, ναι. Στο δεύτερο γύρο, σε χρονιά που πάει να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια. Ωραία. Όχι, ναι, μαζί του. Είπε για τον Στρίγιοβιτ, το καταλαβαίνουμε. Είπε για πάω. Όχι, νόμιζα τελείωσε. Τον Ουάρντα, μια παρένθεση, τον έδιωξε. Δεν έφυγε ο Ουάρντα. Το Ουάρντα έφυγε λόγω προπονητή. Το Ουάρντα, ναι, με τη χαζά που έκανε το Ουάρντα. Λογικό είναι έτσι, το. Ωραία, πες μου και γρήγορα για το Λεβαδιάρης, έτσι πώς το βλέπεις αγωνιστικά. Μην ξεχνά. Λεβαδιακός Άρης. Ναι. Κοίταξε. Έχει επιστροφές ο Άρης, αρκετές, έτσι. Γιατί ο Λεβαδιακός με ποιον θα παίξει. Ο Λεβαδιακός είναι ομάδα Football League με επίοικια Football League ομάδα. Έχουν φύγει είναι... παίκτες από το Λεβαδιακό, δεν ξέρω τι γίνεται. Όχι, είναι τόσο το χειρότερο ποδόσφαιρο, Ζάχο, ναι, που ever στην κατηγορία. Δηλαδή τόσο γκισγκαμπάνιδες δεν έχω δει. Δεν υπάρχει τακτική, δεν υπάρχει τίποτα, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά ξέρεις τι, όλοι... δεν ξέρω, στην αρχή του πρωταθλήματος, θυμάμαι και χθες το έλεγα εδώ με το Στέλιο, ειδικά στα παιχνίδια στο Χαριλάου, με είχε εντυπωσιάσει ο Λεβαδιακός. Ειδικά τα εξτρέμ του και ίδιο και κάτι έγχρωμο, κάτι μαύρος που είχε. Ο ένας Γάλλος που τον ψάχναμε και το όνομα. Το 7. Ναι, το 7, το μπράβο. 7. Ήτανε πολύ γρήγοροι. Στο Χαριλάου έκανε παπάδες αυτούς. Ναι, δεν ξέρω, χάθηκαν, τι κάναν αυτοί, φύγαν, γι' αυτό σε ρώτησα αν έχουν φύγει. Δεν ξέρω για Λεβαδιακό, δεν έχω δει. Θα σου πω τι κάνει ο Λεβαδιακός. Περιμένει πίσω, αφήνει, μαζεύει ένα συνοθήλευμα κόσμου εκεί λίγο κάτω από το κέντρο, γίνεται οδομαχία. Και από εκεί και πέρα κάνει μια παλιά, ναι, και όποιος την πάρει. Ναι, αλλά είναι μάτς τώρα που ξέρεις, δεν του κάνει το χι του Λεβαδιακού, κατάλαβες. Οπότε δηλαδή λέμε τώρα. Γιατί δεν του κάνει το χι. Δεν του κάνει το χι. Φίλε, 9 βαθμούς έχει, φίλε. 9. Αυτός που θα παίξει μπαράζ είναι 6 βαθμούς μπροστά. Δεν του κάνει το χι. Κατάλαβες. Για μπαρά σου λέω είναι 6 βαθμούς. Δεν λέω για ποιο, για να σωθεί. Ναι, επέτρεψέ μου ότι για να πάρει ο Λεβαδιακός θα πρέπει να χτυπήσει τον Απόλλωνα Σμύρνης. Θα πρέπει να χτυπήσει τα Γιάννα και εκείνη τον τα παιχνίδια. Βέβαια, και τον Άρη θα χτυπήσει. Πώς... όλα θα τα χτυπήσει τώρα. Είναι δεύτερος γύρος. Ο Λεβαδιακός, παιδιά, είναι 15ος με 9 βαθμούς. 9 βαθμούς, τι σου είπα. 14, δηλαδή... ο επόμενος από πάνω είναι Γιάννενα Λαμία. Πες αυτός με... που σώνεται πόσο έχει. Αυτός που σώνεται χωρίς μπαράς. Ο πέμπτος. Ο πέμπτος. 15. 6 βαθμούς, τι σου λέω. Ο Λεβαδιακός στο 60, λέω εγώ, στο 65, αν είναι ισοπαλία, στο 70, να το πω έτσι, θα ψάξει τον γκολ, Θόδωρε. Κατάλαβες, ελπίζω μέχρι τότε να κερδίζουμε, λέω. Αλλά άμα είναι 0-0 ή 1-1, θα ψάξει τον γκολ. Δεν θα του κάνει το χ, λέω εγώ. Να κερδίζουμε. Να κερδίζουμε λίγο. Λεβαδιακός από μικρό παιδί. Με Λεβαδιακός είναι. Κοίταξε, είναι δύσκολο το παιχνίδι από όλα. Δεν υπάρχει εύκολο. Αν σκοράρει όμως ο Άρης πρώτος, εγώ πιστεύω θα το πάρει με διαφορά το παιχνίδι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Μπράβο, Θόδωρε. Αν όμως δεν βάλει γκολ, το βλέπω για χ. Και εκεί χωρίς γκολ. Είδες ο άλλος δίπλα του, είπες θα κερδίσει και έβγαλε δύο σπυρά και έβγαλε σε 34 δευτερόλεπτα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν μπόρεσε. Στο προηγούμενο παιχνίδι σου είπα ότι θα χάσει. Ναι. Νάτο. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα με Κονέ και με Λέγκ. Ο Λεβαδιακός. Έτσι και σε βάλει γκολ. Έτσι και σε βάλει αυτός ο Μελέ γκολ στην Τούμπα. Ξέρεις θα σε κάνω. Να μου βάλει στο 6-0, ας βάλει. Δεν με πειράζει. 6-0 θα βάλει. Εμμανουέλ Κονέ. Εμμανουέλ Κονέ. Ποιος Κονέ είναι αυτός? 100 Κονέδες έχουν περάσει. Και Ντέγιαν Μέλεγκ. Μέλεγκ. Η ομάδα της Βιωτίας δίνει τη μάχη για τον εμβολιασμό. Ξέχασα ότι είπε ο Καραγιοργιού. Πόλεμος λέει το μάτς με τον Άρη. Από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Τον πήρε ο Βοριανός. Έπεσε. Και καλώς... Σέρβος. Και Σέρβος πρωινάζω του Ερυθρού Αστέρα. Επιθετικός. Να. Αγόρι. Χαλάξαν τώρα τα σχόλια. Any time score να το χώσω. Χαλάξαν τα σχόλια. Πρώτα σκόρε να το χώσω. Λοιπόν, για να το κλείσουμε. Βλέπω. Καραγιοργίου. Καραγιοργίου. Είπε πόλεμος λέει το μάτς με τον Άρη. Ο Καραγιοργίου πήγε στο Βοριανό. Καραγιοργίου πήγε. Δεν κερδίζει. Άμα πήγε ο Καραγιοργίου. Σοβαρά μιλά. Τώρα είναι πιο εύκολο να κερδίσει. Σοβαρά μιλά. Ναι, Καραγιοργίου. Θα παίξω στοίχημα. Θα παίξει στοίχημα. Πότε Κυριακή παίζετε? Κυριακή 3 η ώρα. Άμα. Η ώρα μου. Η ώρα με το ούζο. Έχω χρόνια να παίξω στοίχημα. Έχω ένα κοπεδάκι. Μικρό στην επαναλήψη. 2,80 το δίνει. 150 μέτρα ένα κοπεδάκι. Θα πάω να το σκοτώσω και θα το σπρώξω όλο στο μάτι. Κοπεδάκι. Πόσο δίνει ο άσος? 2,80 σου μετρήσει. Μανούλα, πάρει μου πέτσινο, ας είναι και γουρούνα. Άσος. Λοιπόν, καρφωτό. Σου μεταφέρω τώρα γιατί το βλέπω στο. Είναι το Μαρσέι Γλίλ και στον κόσμο. Το Μαρσέι Λίλ.
Έχει διακοπεί εδώ και ένα τέταρτο. Έπεσε μια στρακαστρούκα κροτίδα. Τι στρακαστρούκα. Στρακαστρούκα κροτίδα. Έκανε εσύ κάτι λάμψη και μετά έκανε πουφ. Πώς δείχνεις και το διέκοψαν. Διέκοψαν το μάτς. Φίλε, 20 λεπτά τώρα έχει διακοπεί. Έχουν φύγει οι διαιτητές. Όχι, έχει αδειάστο. Φοδωρέ, μόνο που είπε στρακαστρούκα δείχνει ότι είναι 50 πλάς. Δεν είμαι πλάς, ρε φίλε. 50 είμαι και 4 μηνών. 50 πλάς, τι είπα. Ναι. Ο Παρθενώνας ήταν παρτέρι τότε, έτσι, όταν στα παιδικά σου χρόνια, κάπως έτσι. Ο Παρθενώνας λέει ήταν παρτέρι μάλλον στα παιδικά σου χρόνια. Κλείσε, κλείσε. Αυτός είναι που έδωσε το κιούπι με το νερό στον Πόντιο Πιλάτο να πλύνει τα χέρια του. Κλείστον, εγώ τουλάχιστον δείχνω πολύ μικρότερος από ότι είμαι. Δείχνω μικρότερος. Γεια σου. Άντε, κλείστον. Το καρτούν από τη Γερμανία, κλείστον. Μας πρόσβαλε. Έχει άλλο ή θα πάμε στο διάλειμμα. Διάλειμμα, εντάξει. Πάμε στο διάλειμμα. Μετά από το διάλειμμα 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια. 69-45, 2-87 και 3 οχτάρια. Βασίλης Καβαδίας επί το έργο. Έτσι. Με Guns N' Roses μπήκαμε μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντούρλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Δευτέρα και Παρασκευή εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα ξεκινάει στις 10 και τελειώνει στις 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Από τις 8 έως τις 10, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια, 69, 45, 2, 87 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, λέγε. Λοιπόν, να πούμε ότι ανανέωσε και ο Μπίσεσβαρ, γιατί δεν ήμουν χθες εγώ, να τον ενημερώσουμε τον κόσμο άλλη μια φορά, μέχρι το 2021. Πιστεύω είναι ο πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Πολύ καλή κίνηση. Όχι από αυτούς που έχεις, δεν μπορώ να σκεφτώ πιο ποιοτικό από και τον. Πόσο χρόνο θέλω, είναι όμως αυτός? Χωρίς να θέλω, 31 στα 32 είναι κάπου. Α, είναι εγώ πιο μικρό τον είχα, να πω την αλήθεια. Έτσι θυμάμαι, δεν νομίζω να κάνω λάθος. Και είναι και σουλούπι ποδοσφαιριστή δεν έχει. Φίλε, ξέρει να κρατάει την μπάλα, ξέρει να τριπλάρει. Τώρα σαντράρι, σου είπα, είναι ο πιο ποιοτικός σου είπα, ρε. Λέω σαν φάτσα, σαν τέτοιο δεν έχει σουλούπι ποδοσφαιριστή. Σαν φάτσα. Κοντός μπασκετμπολίστας. Σαν μπασκετμπολίστα. Αν, στο πιο λεπτό παιδί μπασκετμπολίστα. Αλλά αν λέω ότι κάνω προπονητή, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παίζει πίσω από τον Ακπόμπ. Ναι, αυτό είναι βάζει στη γραμμή τον βάζει. Πρέπει να παίζει δεκάρι. Και από τη μια μεριά το Ζαμπά, τον είδα από κοντά παιδιά σήμερα, δηλαδή ο άνθρωπος είναι χτιστός, είναι σαν... σαν ένα γρήγορο, καλό, δυναμωμένο ελάφι, πώς σου πω. Άμα εκτιστούς να πάρεις σκοτωμές. Δεν πάρα πλάκα, ναι, δεν σε κάνω πλάκα. Σαν ελάφι είναι, ρε φίλε. Αμάν, παραλίγο να σοφαρίσει η Άρσεναλ. Εκοιμάσαι, έργασε προηγουμένως ευκαιρία. Ναι. Είναι πάνω κάτω η μπάλα, είναι 1-2 στο 68 λεπτό. Το δείχνει ο Sky, βέβαια, έτσι. Ναι. Έξυπνος, δεν πήρε τα του κυπέλου Αγγλίας. Λοιπόν, ο Τριτσόνης πίσω από το Ρεζιλίκι με την τέταρτη αλλαγή. Μα τι έγινε. Ναι, με τον Παναθηναϊκό. Είδα, λέει, σκέφτεται, λέει. Σκέφτεται ένσταση ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, άμα κάνει ένσταση, θα ξεφτυλιστεί. Μεγάλη ξεφτύλα. Ναι, έτσι. Εδώ το έχω. Είδες που το έχω κρατήσει και εγώ. Ναι, θα είναι μεγάλο το Ρεζιλίκι. Να το κάνουμε, να το συζητήσουμε λίγο το θέμα. Χαμός για την ένσταση του. Έκανε. Όλα σε μια κλωσή. Αυτό όχι, όχι, όχι. Όλα σε μια κλωσή. Αυτό προτιμούν οι παίκτες. Απόφαση, φωτιά, δόνη κτλ. Κτλ. Κατευθείαν βαρύ κλίμα. Αυτό χωρίς. Σε αντίθεση. Λοιπόν, άκου τι λέει. Χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία αναφορικά με ονόματα και διευθύνσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία σε επίπεδο, λέει, εκλογών των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού είναι αντίθετη με την κατάθεση ένστασης και την οποιαδήποτε πιθανότητα να κερδιθεί η πρόκριση στα χαρτιά. Ναι, του τιμάει αυτό, έτσι κι αλλιώς. Γιατί, για το πούμε το ρεπορτάζ, για ποιο λόγο θέλει να κάνει ένσταση ο Παναθηναϊκός, τι πήγες να πεις και εσύ για τον Τριτσόνη. Στην παράταση. Έλεξε 1-0. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Πήγε παράταση εδώ πέρα. Ισοφάρισε το. Όταν τελείωσε το μάτς, ήταν ακριβώς τα πέναλτι. Ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα. Πήγε στην παράταση. Στην παράταση, λοιπόν, ζήτησαν να κάνουν τέταρτη αλλαγή. Παναθηναϊκός. Και δεν τους άφησε ο διαιτητής του αγώνα. Ο διαιτητής ή ο τέταρτος. Ο διαιτητής του αγώνα δεν τους άφησε. Δεν τους άφησε να κάνουν τέταρτη αλλαγή. Δεν ήξερε τον κανονισμό. Ενώ δικαιούνται να κάνουν τέταρτη αλλαγή. Και μετά μου λένε για ξένους διαιτητές. Ποιος όμως είναι ο πραγματικός υπαίτιος που βρίσκεται πίσω από αυτή τη μεγάλη κάμπα? Ο διαιτητής. Ο Σταύρος Τριτσόνης. Γιατί τι είναι ο Τριτσόνης? Ο αρχιδιαιτητής είναι αυτός που ορίζει και κάνει. Ναι, για πες, διάβασα. Το σφάλμα, λοιπόν, του Σταύρου Τριτσόνη γίνεται μεγαλύτερο από τη στιγμή που γίνεται γνωστό ότι δεν έχει ενημερώσει εγγράφως κανέναν διαιτητή τη Super League για το συγκεκριμένο θέμα παρά μόνο τους διαιτητές που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα Β και Γ κατηγορίας. Συγγνώμη, ρε φίλε, και δεν τους ενημέρωσε. Οι άλλοι διαιτητές δεν το ξέραν, δηλαδή, αυτό το πράγμα.
Δεν τους ενημέρωσε. Στο το Μουντιάλ δεν είδαν. Τι να σου πω, ρε φίλε. Φίλε, εντάξει. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, δεν λέω, δε λέω ότι δεν είναι λάθος του αρχιδιαιτητή προς Θεού. Το βάλουμε παράσημο τον Τρισόλ. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αλλά και ο άλλος πάνω στη δουλειά του, δηλαδή δεν ενημερώνεται. Όχι. Η δουλειά του είναι. Κοίταξε, άλλο η θεωρία που μπορώ να το ξέρω θεωρητικά και άλλο να έχω ενημερωτικό έγγραφο από τον αρχιδιαιτητή. Σωστό αυτό που λες. Που θα με δίνει, την εντολή με τη σφραγίδα του και εντάξει, την υπογραφή του. Είναι, εντάξει, σωστό. Να εφαρμόσω την νομοθεσία της διαιτησίας, ό,τι λέει. Διότι αν το είχε κάνει. Και εσύ τρισώνει τόσο στη Β και στην Γ κατηγορία. Και τόσο στη Super League είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη, αν το ήξερε ο διαιτητής. Ναι. Δεν ξέρω καν ποιος ήταν ο διαιτητής. Ποιος ήταν ο διαιτητής της Τουμά. Ναι. Το ήξερε και το επέτρεπε. Mm. Δεν θα ήταν κερδισμένος ο διαιτητής του παιχνιδιού. Δεν θα ήταν ο κερδισμένος τέτοιο. Μπορεί να τον τιμωρούσαν. Γιατί έλα. Μπορεί αφού δεν το είχε κάνει. Αυτόν θα τιμωρήσουν τώρα που έχει κερδίσει. Επισήμως όταν δεν έχει στείλει έγγραφο. Ναι. Μπορεί να τιμωρήσουν τον διαιτητή για τέταρτη αλλαγή. Αφού σου λέει το έστειλε στη Β και στην Γ. Δεν το έστειλε στην Α. Ναι. Άρα. Άρα τι, δεν ισχύει. Ποια. Δεν ισχύει. Το έχω δει αυτό. Ναι. Αυτό το έχω δει στο θέατρο, να ξέρεις. Ναι. Άμα δεις την Ξανθιά θα ζαλιστείς. Ναι. Δεν είναι μελαχρινή, είναι αυτή, κάτσε να δω. Ωραία, για προχώρα. Εντάξει, και τι, άλλη μία αυτό... απόδειξη, άλλη μία απόδειξη αυτών που λέω και συμφωνείς και εσύ φυσικά, ξένοι διαιτητές και ξένοι, αυτό που σου είπα, η επιτροπή που διοργανώνει το πρωτάθλημα να είναι... Τι ώρα το διάβασε το άρθρο, τον Παναθηναϊκό, βλέπεις, έτσι. Λίγο πάνω-πάνω. Ναι. Τι ώρα λέει. Αυτό. Ναι. Δεν ξέρω πού γραφεί. Α, 8 και 5. Γιατί εκείνη τι εδώ βλέπω την ίδια ώρα περίπου. Γράφει ένα άλλο site ότι γέρνουν υπέρ της ένστασης στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι υπέρ της ένστασης στον Παναθηναϊκό. Η τελική απόφαση στον Αλαφούζο, αλλαγή σκηνικού. Η επικρατούσα άποψη στον Παναθηναϊκό για την ένσταση και την τελική απόφαση βρίσκεται στα χέρια του Αλαφούζου. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο ρεζιλίκι που θα έχει κάνει ποτέ ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει. Να μην ξεχνά τη φίλη του Παναθηναϊκού και όλοι οι άλλοι φίλοι, δηλαδή το έπος του Γουέμπλεϊ. Θα είναι η μεγαλύτερη απαξιωτική κίνηση, η μεγαλύτερη ξεφτύλα για όλο το σύλλογο του Παναθηναϊκού, για όλους τους Παναθηναϊκούς, για όλη την πράσινη οικογένεια. Να χάσει σε διπλά μάτς, Ζάχο, από τη Λαμία στο κύπελο, στα πέναλτι και να ζητήσεις ένσταση. Δείχνει κάτι, θέλω να σχολιάσω, δείχνει κάτι αυτό, αν τελικά, μόνο που το σκέφτεται. Ο οργανισμός Παναθηναϊκός, γιατί εντάξει, μπορεί ο κόσμος διαφωνεί και τέτοιο, αλλά ο Αλαφούζος εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό. Ναι. Θέλω να σχολιάσω κάτι. Τι δείχνει. Θες να το πω τώρα. Ναι. Δείχνουν ότι πιστεύουν ή δεν ξέρω τι άλλες έχουν διαβεβαιώσεις ή πιστεύουν τόσο στην ομάδα τους που μπορούν να πάρουν το κύπελο. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Να ρωτήσω όμως κάτι και σε ένα φίλο ακρότη. Η Λαμία δεν μπορεί να κάνει έσταση. Η Λαμία έκανε τέταρτη αλλαγή. Ναι. Δηλαδή, η Λαμία δεν θα κάνει έσταση, πέρασε. Δεν μπορεί να κάνει έσταση. Ναι, αλλά λέω. Φυσικά έχει το ίδιο δικαίωμα. Έχουμε απάντηση. Θα πάρουμε το φιλό. Έχουμε και απάντηση από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Θα πάμε όμως πρώτα στο φιλό. Να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Ένα λεπτό και παίρνουμε τους φίλους. 2310-287-888 από το σταθερό σας για τηλεφωνικές γραμμές. Οι ντροπαλούλιδες και τα μηνύματα. Για τα μηνύματά σας και όσοι μας κρυφακούτε, FM και NO. Σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου. Νάτος. Καλά, δεν βλέπεις το ματς. Ευκαιρία η Μάντσεστερ. Αμάν, έχασε. Να βλέπω κάτι. Εντάξει, στην κόντρα τώρα πρέπει να το τελειώσει τώρα. Μην δίνει δικαιώματα. Ναι, όντως. 0-2 έκανε, έπρεπε να το τελειώσει και από το πρώτο ημίχρονο. Έτσι. Λοιπόν, για το έπος του Γουέμπλεϊ, ναι, του Παναθηναϊκού, έχουν και τον ημιτελικό με τον Ερυθρό Αστέρα. 4-1, πώς το κίνησαν 3-0 στη λεωφόρο, ύποπτο. Να μιλάμε για έπι. Ναι, σωστά. Κάτι παίχτηκε εκεί. Κάτι πακετάκια κάνανε μετακομίσεις. Λοιπόν, αυτοί τώρα δηλαδή τι θέλουν να ξαναπαίξουν για να παίξουν μετά με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Μάλλον. Α, ναι, σωστά είναι η κλήρωση. Άμα περνάει, σωστά. Είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Έτσι για να, να γελάσουμε λίγο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λέει θα γεμίσει το γήπεδο. Εντάξει. Αλλά καλά, είναι άλλη εγκλήση. Ξεφτύλα όμως. Ξεφτύλα. Ναι, όμως, ξεφτύλα. Μία ξεφτύλα που μείνα στην κατηγορία, μία αυτή. Εντάξει. Όντως. Λοιπόν, έτσι για να κάνουμε και λίγο πλάκα. Ο Άρης τώρα τη Δευτέρα δεν γίνεται να μην κατέβει στον μπάσκετ στην Αθήνα, να γλιτώσει και τα έξοδα. Αυτό είναι βέβαια. Είναι μια καλή. Γιατί βλέπω και τραυματίες εκεί. Έτσι. Μ' αρέσει που γράφουν. Δηλαδή, παίζει. Με τον Παναθηναϊκό παίζει. Γράφουν, ας πούμε, ότι δεν παίζει ο Τάδε. Λες και άμα παίξουν. Τώρα.
Παίζει με το, με το πραγματικό, με το πραγματικό αυτοκράτορα. Ναι, βέβαια. Αφού το λέει ο Τρέγιας, έτσι θα είναι. Αυτοκράτορα τη διαιτησία είναι για αυτή, τέλος πάντων. Σε τίτλους είναι αυτοκράτορα. Σε τίτλους είναι φυσικά νούμερο ένα πραγματικό αυτοκράτορα. Ναι, αλλά πώς τους πήραν τους τίτλους. Λοιπόν, έλα Χρήστο, συνέχισε. Άστο να λέει αυτό. Είναι μεγάλο καρτούν. Η αλήθεια είναι, φίλε. Για κάποιους η αλήθεια είναι καρτούν. Τι να κάνουμε, αυτό ισχύει. Όπως εσείς μας λες τα πρωταθλήματα τα πήρα το 28, το 32 και το 46, εγώ το δέχομαι. Εσύ γιατί το δέχεσαι. Μα λέω ότι σε τίτλους είναι φυσικά ο Παναθηναϊκός. Ναι, αλλά με καρτούν, γιατί καρτούν. Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν είναι αυτοκράτορ στους τίτλους. Έναντι εσένα. Ένα-ένα. Αυτό. Περιμένετε, εγώ άλλο λέω. Ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο έχει 44, αλλά κάποιοι είναι πέτσινοι, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Ναι. Στον Παναθηναϊκό, στον μπάσκετ δεν ισχύουν τα ίδια. Τα ίδια ισχύουν. Πήρε τουλάχιστον και από τον Άρη ένα κύπελο, το πήρε ειδικά στο Ηράκλειο. Άμα σε ρωτήσω, πες μου τρεις περιπτώσεις, θα μου πεις. Σου λέει γενικά. Του Παναθηναϊκού. Ναι. Με τον Ολυμπιακό στους τελικούς. Πού? Όποτε παίξανε. Πότε? Τι πότε? Όχι τώρα αυτά τα χρόνια, όταν τα έπαιρνε σερί από το 2000 και... Ένα, άλλο. Ένα, για θες να πούμε για τις Ευρωλίκες που πήρανε. Καλά, εσύ θα βγάλεις όλα σκάρτα. Τέλος πάντων. Το Βράκοβιτς, το κόψιμο, τέλος με την Μπαρσελόνα. Θες να μιλήσουμε τώρα και για τις παράνομες ελληνοποιήσεις. Θες να μιλήσουμε για τον Ιωαννίδη. Έχει δίκιο, για τον Πρέλεβης λέει. Τις παράνομες ελληνοποιήσεις. Έχει δίκιο. Άλλοι κάναν πρώτη παράνομη. Έχει δίκιο. Εθνική Γιουγκοσλαβία. Θες να μιλήσουμε για την topic control που δεν είχαν τότε. Στέφανε. Άσε, μην τα λέτε όπως θέλετε. Εθνική Γιουγκοσλαβία. Έπεσε ο άνθρωπος και έπεσε Έλληνα στην Ελλάδα. Σαν Έλληνα στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ δεν έχει τη διαιτησία. Τι λέμε τώρα. Εδώ στον Τάσο, στον Τάσο. Άλλοι ήταν οι πρωτεργάτες της δεκαετίας του 80-90. Πρωτεργάτες της διαιτησίας. Άλλοι ήταν. Άλλοι ήταν. Γελάει και ίδιο. Ναι, εντάξει, όχι τόσο προκλητική όσο το Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, αδερφούλη μου, καλέ, τη γράφει ιστορία. Η ιστορία, και εγώ πέρσι αγωνιστικά πήρα το ποτάλι, αλλά το πήρε η ΑΕΚ στην ιστορία. Αυτό έγραψε. Ναι. Κατάλαβες. Αγωνιστικά δεν το πιέζει, τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. 71 βαθμούς στο γήπεδο και ένα μάτς λιγότερο. Ο Λουτσέσκο νούμερο 2. Πρόσεξε ο Παναθηναϊκός που από το 11 έχει να πάει στο Final Four, κοντεύει δεκαετία. Κλέγονται. Ναι, με τον νέο ιδιοκτήτη δεν έχει πάει σε Final Four, όντως. Ναι, με τον ιό. Χρήστος. Όχι, φέτος θα πάει. Όχι, φέτος δεν θα είναι στην οκτάδα. Τι να πάει. Δεν θα είναι καν στα playoff. Ναι, δεν θα είναι στα playoff. Οκ. Άντε, ένα γκολ τώρα στη μάτσα να γίνει ένα 3 να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε, ναι. Έτσι. 2-2 θα γίνει. Πού να φας τη γλώσσα σου, κατσίκι. Κατσίκι με οπλές. Να στείλουμε λοιπόν, πάρα πολλά χαιρετίσματα στο φίλο τον Ανέστη στην Ολλανδία που μας ακούει. Έχεις πολλά χαιρετίσματα, Ζάκο. Να είναι καλά. Έτσι, είναι φαν της εκπομπής του παιδί. Μπράβο. Και φαν γενικά του Λίμπερο. Είναι στην Ολλανδία, λέει, από το πρωί, λέει, που είμαι στη δουλειά και τα λοιπά και φεύγω όλη βράδυ. Ναι. Δεν φεύγει η βελόνα, λέει. Δεν ξεκαρφώνεται, λέει, από τους 107 και 4. Έχουμε φίλο στη γραμμή. Ωραία, να διαβάσω την απάντηση. Ποια απάντηση? Του Θόδωρου Καρυπίδη. Α, για το ο οποίος, για ναι, στο... Κούγιασε. Ναι, ναι. Ναι, για... Ωραία. Με γραπτή τη δήλωση στην ιστιοσελίδα της ΠΑΕΑΡΕ. Ιστιοσελίδα, όχι ιστιοσελίδα. Τι είπα εγώ, ιστιο είπα. Ναι. Ιστιοσανίδα το έκανα, εντάξει, το ίδιο. Εντάξει, φίλε. Γι' αυτό είμαι εγώ, δεν σε διορθώ. Να σε καλά, ρε Τρέγια, που με διόρθωσε. Να. Μπαίνει κολλά, ένα 3 θα λήξει. Όντως, ιστιοσελίδα είπα. Την έκανα στη θάλασσα. Γίνονται, ρε φίλε. Σαρδάμ. Λοιπόν, ο Θόδωρος Καρυπίδης απάντησε σε όλα όσα κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης ΑΕΛ Αλέξης Κούγιας στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο της Super League. Α, αυτά τα είπε στο. Δεν το είχα καταλάβει αυτό. Αυτό είπα στο Super League. Δεν το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, ο ισχυρός άντρας κιτρινόμαυρος ΠΑΕ εξηγεί τους λόγους για τους οποίους άφησε τη θέση του Προέδρου του Διευθύνοντας Συμβουλίου της εταιρείας, τονίζοντας πως δεν θα επιτρέψω να δημιουργηθεί παραμικρή αμφιβολία γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ. Παράλληλα, ολοκληρώνει τη δήλωσή του με ένα υστερόγραφο φωτιά. Προς αποκατάσταση αλήθειας και για να μην αιωρούνται φήμες και φάνταστα σενάρια, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι λόγω των νέων μου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν ασυμβίβαστα, αναγκάστηκα να αφήσω για τυπικούς και μόνους λόγους τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΠΑΕΑΡΕ. Δεν θα επιτρέψω να δημιουργηθεί παραμικρή αμφιβολία γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ. Και το υστερόγραφο είναι το πικάντικο. Αυτοί που ψάχνουν και βρίσκουν πράγματα, δυστυχώς λόγω ύψους και κόμπλεξ, φτάνουν πάντα μέχρι τη μέση. Αυτά που βρίσκονται ψηλά προσεχώς. Τον έστειλε αδιάβαστο, να πούμε την αλήθεια. Σε αδιάβαστο, το υστερόγραφο. Αυτή είναι, ήτανε. Τι είναι, το λέει κοντό. Υστερόγραφο. Αυτοί που ψάχνουν, άκουσα όμως τι λέει. Ναι. Δεν είναι μόνο το λέει κοντό, πώς το λέει.
Αυτοί που ψάχνουν και βρίσκουν πράγματα δυστυχώς λόγω ύψους και κόμπλεξ φτάνουν πάντα μέχρι τη μέση. Αυτά που βρίσκονται ψηλά προσεχώς. Εννοεί δηλαδή μέχρι εκεί που είδες, εκεί που φτάνει το ύψος σου είδες. Πιο ψηλά είναι η αλήθεια. Να μας την πει ο κύριος Καρυπίδης, που βέβαια την είπε ότι άφησε, λέει, την έργη λόγω του ασυμβίβαστου με τις νέες του επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εγώ επαναλαμβάνω, η θέση μας είναι η ίδια για όλους. Δεν έχει σχέση άμα είναι Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής. Αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο, να επιληφθεί, όπως και για όλες τις περιπτώσεις λέμε, για όλες, έτσι, για όλες, να επιληφθούν τα νόμιμα και να πράξουν, να πράξει η δικαιοσύνη τα νόμιμα. Αν υπάρχει κάτι μεμπτό. Αν δεν υπάρχει, τον κάνεις και μία μήνυση και τελειώνει το πράγμα. Αυτά. Δεν έχουμε να πούμε εμείς τίποτα άλλο. Λοιπόν, διαλυματάκι, το πάμε μέχρι τέλος. Το τελευταίο, θα κάνουμε και το τελευταίο. Θα κάνουμε και το τελευταίο. Για να τότε έχουμε ένα γεμάτο τεταρτάκι μετά. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έτσι, βλέπουμε. Ένα-δύο είναι η Μάντσεστερ και τώρα δεν χάνεται αυτό το γκολ. Το χάσε. 1-3 όμως. 1-3 όντως. 1-3 με τον Μαρσιάλ. Εγώ, λέει, δείχνει για τη φανέ. Τσέχρε, φίλε, παράτατο το άθλημα. Άστο. Είπε, τελευταία του χρονιά είναι. Τελευταία. Και φεύγει να πούμε ότι η Arsenal είναι πρώτη στα κύπελα με 13, δεύτερη είναι η Manchester με 12. Περισσότερα πρωταθλήματα έχει η Manchester φυσικά. Και να πάρει το κυπελάκι φέτος, να πάει στα 13. Να του σοφαρίσουμε. Όσα χρόνια έχει να πάρει κύπελο, ναι, τόσου πόντου κέρδισε στον ευρωπαϊκό του μάτσο ΠΑΟΚ, να ξέρει. Όχι, ψέματα λε. Τι λε, καλέ. Τι λέω. Τι λέω. Πόσο κέρδισες? Εντάξει, 50, για ένα. Φάτιντρε, για να μην πουλάς τρέλα. Εντάξει, φίλε, 50. Εδώ μιλάμε κομπιούτερ. Παραπάνω από τα χρόνια που έχεις να πάρεις κέρδισα. Ναι. 40... Παραπάνω, ναι. Όχι όσα. Φάτιντρε. Παίρνει χειρότερα. 50 πόντους έξω. 50 πόντους. Εσύ και ο φίλος ο Κωνσταντίνος τώρα που μας λέει εδώ, τώρα, πραγματικός αυτοκράτορ είναι ο Άρης. Ο Άρης είναι. Ποιος Άρης? Άκουσε. Ένα Final Four δεν μπόρεσε να πάρει. Άκουσε. Δεν ζήλει την Ελλάδα, έκαμνες. Άκουσε με λίγο που θα σου πω και θα συμφωνήσεις τώρα. Έκαμνες. Έκαμνες. Ήσουν και τέτοιος. Τι παιδί είναι αυτό με το Μελιτζάνι? Ας το Μελιτζάνι, ρε. Εγώ σου λέω, το είδα. Αυτό. Έχει μια ξανθιά στην αρχή. Τι να κάνει ξανθιά. Πέρασε ξανθιά. Άμα έβλεπε την ξανθιά, λυποθυμούσες. Το Ζαρκάδι δε τώρα. Τι μα δίνει. Καπετάνιο είναι. Ο καπετάνιο. Λοιπόν, τη Λάρισα, ωραίο και αυτό. Τη Λάσκαρη. Τη Βέρεια. Ποιο είναι το προσωνύμιο τη Βέρεια? Βασίλισσα του Βορρά. Γιατί τη λες Βασίλισσα, είναι η Βασίλισσα Ιβέρια? Εγώ ποτέ δεν την είπα. Δεν έχει σχέση, το ήξερες. Oh. Τα προσωνύμια βγαίνουν και μένουν. Δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι αυτοκράτορος ο Άρης. Ο καημένος τι αυτοκράτορος να είναι τώρα? Μεταξύ καημένος, καλά το είπες. Καημένος είναι αγωνιστικά. Οικονομικά είναι καημένος. Και αγωνιστικά. Το background όμως δεν είναι καημένος, είναι αυτοκράτορας. Το background, όχι τώρα. Κατάλαβες, και εσύ πριν 20 χρόνια χέτυχες. Τώρα δες πώς είσαι κι εγώ. Δεν έχω. Μπροστά στον Παναθηναϊκό. Στους άντε τίτλους, πάλι. Το είπαμε, ρε, μπροστά στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκό έχει φυσικά. Να πούμε. Α. Μπροστά λοιπόν στον Παναθηναϊκό. Ναι. Το γιατί εγώ είπα ότι δεν είναι έτσι. Στους τίτλους. Φυσικά. Είσαι ο Νίκος Ρίζος. Ο Νάνος δηλαδή. Εσύ τι είσαι Φυσικά. Μπροστά στον Παναθηναϊκό, αν με είμαι εγώ. Ανύπαρκτο. Ναι. Δεν είσαι ο Ρίζος. Εξατμισμένος. Είσαι ο Τζανετάκο. Τη Φάπα. Ο Τζανετάκο. Δεν υπάρχω, ρε φίλε, αφού είναι χαόδε οι διαφορέ. Δεν υπάρχω. Είναι χαόδη η διαφορά. Έχουμε φίλο. Τι να κάνουμε. Έχουμε φίλο. Πάει το διάλειμμα. Όπως και στο ποδόσφαιρο. Έχουμε 8, θα τους κάνουμε 10 φέτος. Ο ξύλο πέφτει. Ωραία, σούτια. Άμα το Λίγκαρντ. Δεν το είχα. Manchester United. Δεν το είχα το Λίγκαρντ. Γενική σύραξη. Την κοπελίτσα ο Λίγκαρντ. Δεν το είχα. Μπράβο. Ποιος ήταν ο άλλος? Βλέπεις το διαιτητή όμως. Δεν στο διαιτητή. Ο διαιτητής είναι ο Ρουφ. Μακριά. Δεν πάει να χωρίσει όπως εδώ πέρα. Μακριά και βλέπει. Όχι, δεν είναι, μα δεν είναι ο ρόλος του να πάει να χωρίσει. Βλέπει και θα βγουν τώρα. Έλα, έλεξε τώρα, τίποτα δεν έγινε. Τι, δεν έχει τίποτα, δεν έγινε. Έγινε. Τίποτα, θα πέσει καμιά ψηλό κίτρινη. Τι θέλεις, άμα είναι για κίτρινη και. Έλα, βρε, νο κομίνης, νο πάρτις. Ράσφορντ. Τι παιδί. Αλλά με αυτόν πίσω. Ποιος είναι ο άλλος αυτός, ο χοντρός? Ο Τσέκος. Αυτός παίζει μπάλα. Για να δούμε. Αυτό, ποια είναι αυτή, ρε φίλε. Τι έγινε εδώ. Ποιος είναι αυτός? Εδώ δεν έγινε. Δώσε το να μην πιάνει. Ο άλλος τον πιάνει, ο δεξί μπακ. Ο Blackman. Εδώ την έφαγε καλά. Του την έδωσε, φίλε. Ναι, του την έδωσε πονηρά. Του την έδωσε. Πάτη την κίτρινη μία, δύο. Και τους δύο από μία κίτρινη. Εντάξει, για κίτρινη ήταν. Δεν έγινε τίποτα. Μα ακούσε. Δεν ήταν για κόκκινη. Άμα ήταν κόκκινη, βαρ. Το βαρ υπάρχει και για αυτά, φίλε. Πάμε στη γραμμή, έλα. Καλησπέρα. Κάτσε, δεν είναι μόνο αυτό, είναι σημαντικό. Το βαρ δεν είναι μόνο, βλέπεις εδώ και για κόκκινη δηλαδή. Καλά, ρε, δεν το ξέρεις. Όχι, δεν το ξέρω. Νόμιζα για πέναλτι, για τέτοια, για τέτοιες περιπτώσεις. Να το ξέρεις και στο πελόκυπο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θάνος από Τούμπα, έχουμε ξαναμιλήσει. Γεια σου, Θάνος είπες,
Ναι, ναι. Γεια σου, έλα, Θάνο. Ο Αριανός, ναι. Ναι, ναι, έχουμε ξαναβλήσει. Έλα, φίλε, σε ακούμε. Πήραμε λίγο εδώ. Πιο πολύ πήρα για... γιατί καμιά φορά ακούω και ένα σπορ, το κρατικό εκεί πέρα, τα δικά τους. Ναι, τι είπε. Και τυχαίνει καμιά φορά το βράδυ, πολλές φορές να βγάζουν κούγια. Και έτυχε τώρα να αλλάξω όταν είχα διαφημίσεις και δεν έχει ξανά τον κούγια. Για κάποιο λόγο και το ξανά είπε σήμερα, το ρώτησε και γι' αυτό με τον Άρη και το είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ρε παιδί μου. Ωραία, εντάξει. Τώρα τι θα κάνει, δεν τον είπε, λέει, αν θα κάνετε κάτι, αλλά αυτός είπε απλώς το έκανα, λέει, έρευνα. Μάλιστα. Άμα έκανε έρευνα και έχει στοιχεία, να τα παρουσιάσει στις αρμόδιες αρχές. Λίγο άργησε πάντως. Γιατί υπάρχει απάντηση. Έχουμε περάσει το μισό πρωτάθλημα, αλλά λίγο άργησε, κατάλαβες. Ναι, και παραπάνω, τι μισό. Καλώς σίγουρα. Απλώς έτσι να το ακούσω και λέω κάτι να το πω και όλα. Θα έπρεπε να πάω πέρα τηλέφωνο, λέω κάτι να. Γιατί το λένε όλοι κοντό, είναι κοντό, τόσο κοντό, εσύ τον έχεις δει από κοντά. Γιατί και ο Θόδωρος τώρα κοντό τον είπε, του λίγο το πολύ. Δεν θα είναι, λογικά. Δεν τον έχω. Πόσο είναι, κούκλα, να δούμε πόσο είναι ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Α, το γράφει. Δεν θα γράφει. Το γράφει. Η εγκυκλοπαίδεια. Να, εδώ τι λέει. Πρέπει να είναι. Τι λέει. Φίλε, έχω συντονιστεί εγώ. Με τη... Έχει δει τη μελαχρινία από το Σεφερλί και έχει... Αντένα. Και έχει ζαλιστεί. Ναι, άστα να πάνε. Υπερπαραγωγή είναι, μιλάμε. Πώς το βλέπεις, Θάνο, το μεθαυριανό μάτς, Λεβαδιά Άρης? Δύσκολο, αλλά πιστεύω θα παλέψει η ομάδα. Με τους καινούργιους που έχει πάρει, πιστεύω έχει μια μικρή... Θα παίξουν και Ζάχο. Καινούργιο, δεν ξέρω τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ρεπορτάζω ακόμη, νομίζω αύριο βγαίνει η αποστολή. Κοίτα, αυτός ο center back, αν είναι σε καλή κατάσταση, από φυσική κατάσταση εννοώ, λογικά θα παίξει. Έτσι λέω εγώ. Αλλιώς είπαμε, τα δεδομένα δεν υπάρχει. Ένας είναι μόνο υγιής και είναι ο Δελτζήσης. Χρειάζεται ένας ακόμη. Ποιος θα παίξει? Ή ο Μπάσα θα παίξει, δεν υπάρχει άλλος. Ή θα παίξει ένας από αυτούς. Ή αν φέρει κάποιον από τους πιτσιρικάδες που έχει. Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Είναι μετρημένα τα κουκιά. Λογικά, λογικά να θα παίξει. Για να δούμε. Μακάρι, εντάξει, οι ομάδες μας άκουσε και αυτό που είπε για το μπάσκετ, δεν το ήξερα. Αυτό που είπε δηλαδή ο Τάσος. Δυστυχώς οι ομάδες μας πάντα άμα δεν έχει ένα επενδυτή σοβαρό καταλήγει εκεί. Για να δούμε. Δεν μπορούμε να... Κάρι να πάνε καλά οι ομάδες μας. Εντάξει, εγώ δεν είμαι υπέρ, το ξαναπεί υπέρ, όπως λέει ο Ζάχος, να η άλλη ομάδα να πάει δέλτια εθνική και να... Να τέτοια λέει ο Ζάχος, δε φίλε, και δημιουργεί ίντρικες. Καλά, και εσύ τα λέω. Εγώ τι είπα. Εγώ τραυματίστηκα του Άρη και στεναχωρέθηκα, το λέω, δηλαδή μακάρι άνθρωποι... Παιδιά, μακάρι άνθρωποι, λέω, και η ευχή μου πραγματοποιήθηκε. Είδες ο Κωνσταντινίδης στο παλικάρι. Αντί για 8 μήνες, 1,5 μήνα. Τον Σαντινίδη τον έχει τέτοιο γιατί έπεσε στον ΠΑΟΚ. Τον έχει έτσι μια συμπάθεια. Δηλαδή έλεγα εδώ πέρα, λέω, να γίνουν οι άνθρωποι... Για τον Μπρούνο Κάμνα, έτσι έκαμνα. Έτσι έκαμνα. Για τον Μπρούνο Κάμνα. Ψεύδεται ασυστόλος, φιλαράκι. Δηλαδή, η προπαγάνδα είναι, να πούμε, το πρωτάθλημά του, να ξέρεις. Εγώ, φίλε, επειδή το θίγεις λίγο αυτό το θέμα και επειδή ακούνε... Όχι, όχι. Την επόμενη μέρα που έβγε ο Πρίγιοβιτς, ναι. Ας πάει στο καλό. Την προηγούμενη μέρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Πάνω σε αυτό θέλω να πω κάτι. Επειδή. Ναι, ένα λεπτάκι. Εντάξει, και εγώ αγαπάω την ομάδα μου. Αλλά... Εγώ αυτό, φίλε μου, το θεωρώ οπαδική υγεία. Είναι... Συγγνώμη, πάλι το ίδιο παράδειγμα γιατί μου δίνει την ασίς. Και πέντε πόλεις, όχι πολλές, τις γυρίσαμε. Εσύ θεωρείς ότι τις άλλες, δηλαδή, ποδοσφαιρικές χώρες και τις πιο προηγμένες, η οπαδή, δηλαδή ο οπαδός της Ρεάλ, θέλει να κερδίζει Μπαρτσελόνα, ο οπαδός της Μίλαν θέλει να κερδίζει η Ίντερ. Εγώ γιατί να θέλω να κερδίζει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή. Να καταστραφεί θέλω. Ο οπαδός του Ολυμπιακού όμως πέρσι ήθελε να κερδίσει η ΑΕ και να μην φύγει το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Άλλο αυτό. Εγώ και να άλλο αυτό. Αλλά άλλη φορά το είδες αυτό. Τι είναι αυτό. Γιατί δεν λέτε όμως ότι ο ΠΑΟΚ ανέκασε όλο το ΠΟΚ να γίνει συνεταιράκια και να παίζουν αναμεταξύ τους κατά του ΠΑΟΚ. Μόνο ο ΠΑΟΚ μπορούσε και το κατάφερε αυτό. Τους ανάγκασε ο ΠΑΟΚ. Τα λέτε όλα, ρε. Όλα να τα λέτε. Να κάνουν πρωτοσέλιδα. Πρωτοσέλιδα ο πρωταθλητής και ο Γάβρος, οι δύο σελίδες του κόκκινου, υπέρ της ΣΑΕ και του Παναθηναϊκού. Ναι. Γιατί και οι κίτρινες φυλάδες υπέρ του Ολυμπιακού. Σωστό, ξέρεις γιατί. Υπήρξαν αυτά, δεν λέω ψέματα. Σωστό, έγιναν. Ξέρεις γιατί έγιναν αυτά όμως, Τρέγια. Γιατί ενώ 5-6 φορές η Ντούμπα μπορούσε ο Ολυμπιακός να διακόψει τα παιχνιδάκια και δεν το έκανε, όταν το έκανε ενώ δεν έπρεπε,
Έκανε, σήκωσε όλο τον κόσμο. Τι πράγμα, έτσι τι μπορούσε. Μπορούσε πέντε φορές τουλάχιστον να διακόψει το παιχνίδι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Πού να το διακόψει. Δεν μπορούσε. Σε επεισόδια που γίνανε στην Τούπα σε πάω Ολυμπιακός. Να το διακόψει. Βέβαια. Πότε μπορούσε να το διακόψει. Μπορούσε να φύγει, ρε παιδί. Πότε, ρε. Όταν παίξανε τα 180 εκατομμύρια και τρεις φορές το διέκοψε. Εγώ δεν λέω δίκαια ή άδικα. Είχε την ευκαιρία του ήταν. Ήταν στην διακριτική του ευκαιρία. Δεν νομίζω. Και το συνέχιζε. Για πες μου ένα. Σου είπα, στο 83 που τελείωσε το μάτς. Στο 83 τελείωσε το μάτς. Το 98. Πότε στο κύπελο με τον Μπάουκ εδώ μέσα. Το 1-2 με τον Τάκολα πρέπει να είναι. Το 1-2 με τον Τάκολα. Με το χέρι. Ναι, με το χέρι. Στο 83. Θέλει να μας πεις κάτι καινούριο. Καλά, τι είναι αυτά, πριν 20 χρόνια γίνανε. Τότε είχα βάψει το Λευκοπύργο, ρε φίλε. Καλά, τι είναι αυτά, δηλαδή, και αυτά δεν μετράνε. Εσύ, εσύ θυμάσαι τον Τάκολα, ρε Θάνο. Ξέρεις ποιος είναι ο Τάκολα. Πόσο χρόνο είσαι. 21. Τώρα είναι 35. Και θυμάσαι τον Τάκολα. Μα δεν είσαι και εσύ, γίνανε. Τι θα πει αν το θυμάται ή όχι. Καλά, έγινε. Αλλά εντάξει, εγώ δεν είμαι στα παλιά. Εγώ είμαι στα καινούργια. Εντάξει, κάθε ομάδα, εσύ, οι εθνικές ομάδες προφανώς δεν θέλουν να φύγουν τα προβλήματα να φύγουν από αυτούς. Και ο Άρης ήταν στη θέση. Και ο Ηρακλής να πέμπει, τι πέρα θα κάνανε. Δεν έχει την ελευθερία να πάω. Εγώ λέω. Δεν θέλουν να φύγουν το... να φύγουν τα προβλήματα από αυτούς. Αυτό που λέει έχει δίκιο ότι οι εφημερίδες το κάνουν. Αλλά... Και ο οπαδός του Παναθηναϊκού θέλει να το πάρει ο ΠΑΟΚ και όχι ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι δεδομένο. Όχι, άστον όχι, τότε. Όχι. Δεν θέλει να φύγει από την Αθήνα. Τι λες, ρε φίλε. Ο οπαδός του Παναθηναϊκού θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και όχι ο ΠΑΟΚ. Σοβαρά μιλάς τώρα. Από να το πάρει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και τέτοιο. Όχι, ο οπαδός του Παναθηναϊκού ποιος θέλει να το πάρει το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Μα αν το πάρει μια φορά, το πήρε κάθε χρόνο. Τι λες, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Έχεις φίλους Παναθηναϊκούς. Έχεις φίλους Παναθηναϊκούς. Λοιπόν. Αυτό είναι άλλο που λες. Αυτό είναι άλλο. Δύο γραμμές. Γεια σου Θάνο. Να σε καλά. Έχεις δύο γραμμές, φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά. Στον επόμενο. Λόγω κροτίδας, έτσι. Μαρσέγγι διακόπτει. Συνεχίζεται νομίζω. Τώρα μπήκαν. Έλα αδερφέ, καλησπέρα. Θα σου πω τώρα. Ναι, παρακαλώ. Έλα φίλε. Ένα λεπτό όμως, ένα λεπτό, μην κάνεις αυτό. Εγώ είμαι σύντομος, δεν μαλώνετε μαζί μου και κλείνω αμέσως. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, αν μπορέσει, επειδή δεν είπα και άκουσα τώρα που ρώτησες, ο Τάσος πρέπει να ρώτησες, αν μπορέσει ο Παντελίδης να μαζέψει αυτό το σύνδεσμο που έχει δημιουργήσει, γιατί δεν παίζει ο Άρης πλέον ποδόσφαιρο, αν μπορέσει να το μαζέψει μέσα σε μία εβδομάδα, δηλαδή από τον αγώνα της Λάρισσας μέχρι... μεθαύριο, τότε ο Άρης έχει πιθανότητα να κερδίσει. Αλλά αυτό εγώ το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Εκτός αν οι μεταγραφές έχουν και κανένα μέση μέσα. Εκεί. Ο Τόνσο θα παίξει, ο Σιώπης θα παίξει. Είναι δύο σημαντικές προσθήκες. Γιατί παίζανε και αυτοί και στον Εργοτέλη. Δεν παίζουμε. Και με το Αγρίνιο. Ο Τόνσο δεν νομίζω να έπαιζε με στον Εργοτέλη και ο Σιώπης μπήκε στο 60. Με Παντελίδη. Δεν μπορεί να πάει, έχει τα βάλει ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Δεν παίζουμε με την Μπαρτσελόνα, με το Λεβαδιακό ναι, παίζουμε. Το ξέρω, το ξέρω. Μην τρελαθούμε κιόλα. Είναι δύσκολα. Κόλα, και δεν να πω και κάτι άλλο. Ο Ιτούδης είναι μεγάλος προπονητής από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, γιατί υπήρχε ο Άρης. Εάν δεν υπήρχε ο Άρης και ο Παναθηναϊκός δεν θα ξόδευε τα εκατομμύρια και θα παίζαμε στα γήπεδα στα τσιμέντα. Γιατί είναι μεγάλος προπονητής επειδή υπήρχε ο Άρης, δε φίλε. Ο Ιτούδης. Ορίστε. Γιατί είναι μεγάλος προπονητής επειδή είναι ο Άρης, ο Ιτούδης. Ο Άρης δημιούργησε μεγάλα... Ράστε δημιούργησε ο Άρης. Ο Ιτούδης γιατί είναι μεγάλος προπονητής επειδή είναι ο Άρης. Όλοι αυτοί που λέει έδωσε όθηση, έδωσε όθηση. Λέει στο άθλημα. Καλά και η Νία Αρίστε έδωσε ρε φίλε όθηση, δεν το κατάλαβα. Η Νία Αρίστε το Περιστέρι. Ο Ιωνικός Νικίας δεν έδωσαν όθηση. Και το Ιωνικός Νικίας έδωσε όθηση. Ο ΠΑΟΚ δεν έδωσε όθηση. Και το Παγκράτη, και το Παγκράτη. Καθίστε ρε παιδιά, δεν μπορεί να κάνετε σύγκριση τώρα. Κάτσε λίγο δεν μπορεί να κάνετε σύγκριση τώρα. Δεν μπορεί να κάνετε σύγκριση τώρα. Αν δεν υπήρχε εκείνη η ομάδα, δεν θα ακολουθούσε ούτε ο ΠΑΟ, ούτε ο Ιωνικός, ούτε κανένας. Ναι, με το σκεπτικό σου ρε Σικώστα, με το σκεπτικό σου ρε Σικώστα, όλοι οι προπονητές, ο Άρης τους έκανε προπονητές. Βάλαμε παίχτη στο Fame Hall, ποιος θα βάλει παίχτη. Άντε πάλι. Γι' αυτό είμαστε αυτοκράτορες. Οκ. Καλά. Άστο, αυτός ο παίκτης που έβαλε στο Fame Hall δεν έπαιζε μόνο σε σένα. Έπαιζε και στον Παναθηναϊκό. Αυτός που πήγε στο Fame Hall. Και για να μάθεις πως ήταν παρουσιαστικά. Και για να μάθεις πως ήταν παρουσιαστικά, ασπρόμαυρα φορούσε στο Fame Hall όταν πήγε. Πάλι ασπρόμαυρα φορούσε. Τι να κάνουμε.
Δεν μπορεί να ξεχάσει ο άνθρωπος. Λέει ο, ο φίλος μου αυτό. Το γνήσιο τρόλο, ο φίλος μου ο Γιώργος. Ναι. Θα τον πάρουμε το φίλο, θα είναι και ο τελευταίος. Ο Γιώργος ο Κοκκινάς λέει: ο Κούγιας ισχυρίζεται πως ο Καρυπίδης δεν είναι ο πρόεδρος του Άρεως. Είναι, λέει, πρόεδρος ο Καρυπίδης Θόδωρος του Ανέστη. Το θέμα είναι ποιο Ανέστη. Το πυροσβέστη. Είναι μεγάλο. Καλό, καλό, ωραίο. Και από κάτω δεν στη γίνεται. Ωραίος, ναι. Όλοι το ίδιο γράφουν. Ναι. Ο άλλος λέει του γιου της Ελένης. Ποιας Ελένης αυτής. Ναι. Πάμε στο τελευταίο φίλο. Ήταν καλό αυτό όντως. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι. Έπεσε ο φίλος. Ένας ακόμη, έναν ακόμη φίλο θα μπορούμε να πάρουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι... Για πες. Η ΠΑΕ ΟΦΗ έχει ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας μετά την απόλυση του Παπαδόπουλου. Α, πήρε προπονητή. Πήρε δύο. Ποιον πήρε. Ένα, τους ξέρεις. Ο Χάιμε Βέρα, ο παλιός παίκτης, και ο Αλεχάνδρο Ίσης. Α, τα ούρα του Ίσης. Αυτοί οι δύο. Δύο χιλιανοί ποδοσφαιριστές, πρώοι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Οι οποίοι έπαιξαν πάρα πάρα πολλά παιχνίδια στον ΟΦΗ. Έτσι, είναι πασίγνωστοι. Ο Χάιμε Βέρα στα 55 του χρόνια. Mm-hmm. Μέχρι πριν λίγη ώρα προπονητή στην Κουρίκο Ιουνίντο. Mm. Ποια είναι αυτή, δεν ξέρω. Έρχεται στην εργασία του Γιάννη στον Όφη. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, και ο Αλεχάνδρο, Αλεχάνδρο Ίσης, 56 ετών, πέρασε και από τον πάγκο της Εθνικής Χιλίης. Αυτός ο Ίσης που λέω εγώ είναι που έπαιζε στη Λάρισα τότε που είχε γίνει με τα ούρα του Ίσης. Και στον Όφη έπαιξε. Ναι, και αυτός είναι. Αυτός είναι, για πλάκα το είπα. Όχι, 56 χρονών έγινε ο Ίσης. Αυτός είναι. Αυτός είναι, αγόρι μου. Άντε ρε. Ναι, αυτός είναι ο Ίσης. Εγώ το είπα τα ούρα του Ίσης έτσι για να το ρε. Το όνομα. Όχι. Τι λέει ρε φίλε. Ναι. Αυτό θα είναι το προπονητικό δίδυμο που θα έρθει. Α, και επειδή το είπες τώρα, εύχομαι το προπονητικό δίδυμο. Καλή επιτυχία και ειδικά στο πρώτο παιχνίδι τώρα να κερδίσουν. Δεν ξέρουμε τον αντίπαλο, αλλά τους εύχομαι καλή επιτυχία, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, δεν ξέρω τον αντίπαλο. Τον Πάουκ παίζουν. Σοβαρά μιλάς. Πάουκ Όφη παίζει. Δεν ξέρω τον αντίπαλο. Δεν το ήξερα, όχι. Άντε, ρε, δεν το ήξερα, όχι. Δεν το ήξερα. Σοβαρά μιλάς. Ναι, Πάουκ Όφη. Εγώ κατά τύχη είπα. Καλή επιτυχία στο επόμενο παιχνίδι, στο πρώτο της καριέρας. Μετά από εσάς. Μετά... Πάμε στα, να δώσουμε προγνωστικά. Έχουμε καιρό να το κάνουμε. Τώρα, μετά την Ασάρα του Λεβαδιακού. Ποια? Να Σάρα. Μόλις το είπες. Άσου, λέω. Μόλις το είπες εσύ, δύο ημίχρονο, δύο τελικό θα το παίξω. Πάμε, τι είναι αυτό. 40 ποδαρούσα, τι είναι αυτή. Την τρέλα μου, μέσα, άστο το πάρω μετά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μάτς. Λοιπόν. Για ξεκινά. Έχουμε φιλό. Βασιλή, έχουμε φιλό. Όχι, δεν παίρνει. Ούτε φίλοι. Φίλοι έχουμε. Με ομικρογιώτα. Ούτε φίλοι. Έχουμε φίλοι τον πολιτικό. Το... Πάμε, άστο το φίλοι. Ρε, τον έναψε 153 που πρώτο πάμε, ρε, που ψήφισε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πας για ένα. Απόλλωνος μήνης, αύριο στις 5 και 4. Αφού έδιωξαν για τον Κονέ, τελείωσε αυτή. Παραδώσαν πνεύμα. Φέραν και εκεί και με το. Έχει φύγει και ο Σικαμπάλα, έτσι. Ναι, φέραν εκεί με το. Ο φίλος ο Γιώργος δεν μας παίρνει από το. Την προηγούμενη αγωνιστική ήταν το Απόλλων. Ναι, δηλαδή έχουμε ακροατή οπαδό του Απόλλων Σμίνη. Ναι. Και του Εθνικού από την Πάτρα. Ήταν το τελευταία ελπίδα τους. Με τη Λιβαδιά. Ήρθε χ. Αυτοί πέσαν και κατά 90% έχει πέσει και η Λιβαδιά. Δύσκολα, ναι. Ναι, αυτοί παρέδωσαν πνεύμα. Άφησαν τώρα και τον Κονέ να φύγει. Τελείωσε. Άσο το βλέπει. Είναι αυτό. Ναι. Γιάννη να σμίνει. Άσο, έτσι. Άσο. Άσου το βλέπω κι εγώ. Άσου. Αναγκαστικά συμφωνούμε. Δεν μ' αρέσει. Πανετολικός, ναι. Ξάνθη. Ήρθαμε για τα χαλιά. Να. Κάτσε, τι μας συμφέρει αυτό τώρα εμάς. Τι συμφέρει. Τι είναι αυτό. Και οι δύο μαζί πρέπει να είναι. Κάτσε εδώ τη βαθμολογία θα σου πω. Πανετολικός, Ξάνθη. Χι μας συμφέρει. Χικάκι. Η Ξάνθη είναι ισόβαθμη. Ναι. Έτσι. Ο Πανετολικός είναι ένα βαθμό πίσω σας. Ναι. Χικάκι. Καλό είναι χικάκι. Λοιπόν... Χικάκι, να πάρω από ένα πόντο. Διπλό. Καλά. Διπλό, αν θα σε περάσει. Όχι. Άσο θα το δώσω εγώ. Άσο θα το δώσω. Ναι. Επειδή θα χάσεις εσύ στη Λεβαδιά, θα σε περάσει ο Πανετολικός. Θα πάει 25 και εσύ θα μείνει 23. Τι γέλιο έχεις. Άσο. Ναι, ωραία, μπράβο. Κάτσε εδώ τα άλλα. Μ' αρέσει που τα κριτήριά σου είναι καθαρά αγωνιστικά. Για προχώρα. Μα Πανετολικός είναι στα πάνω του. Ναι, είναι πολύ στα πάνω. Δύο ήττες συνεχόμενες έχει. Γιατί? Πού έχει δύο ήττες συνεχόμενες. Κύπελο και τέτοιο. Αποκλείσει στο κύπελο και στο. Κύπελο και τέτοια. Για προχώρα, προχώρα. Το επόμενο μάτς, ρε. Περίμενε, ρε. Έβαλα τη βαθμολογία αντί να βάλω το πρόγραμμα. Προχώρα, λοιπόν. Τρίτο. Πανιόνιος ΑΕΚ. Α, Πανιόνιος ΑΕΚ. Ο αντίπαλός μου στο κύπελο. Ναι. Πάλι θα το πάρω. Η τρίτη συνεχόμενη χρονιά δεν τα αντέξει. Είπα, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει. 1000% του ΠΑΟΚ είναι. Okay. Θα δεις. Πανιόνιος... Και πώς γίνεται, ρε παιδιά, δηλαδή... να λέτε ότι θα μας δώσει το πρωτάθλημα ο Αλέξης και το κύπελο και το κύπελο δεν μας το δίνει. Τα μπαλάκια στην κατάψυξη ήταν, Στέφανε.
Ορίστε. Πάλι κάτω από τα πόδια του. Ποιο? Τερματοφύλακα. Αφισβητείτε την κλήρωση. Όχι. Όχι. Να αφισβητήσουμε την ΕΠΟ. Κοίταξε, να αφισβητήσει κανείς που έχει συμμετοχή στο κύπελλο. Εννοείται. Εσείς τώρα τι να αφισβητήσετε. Λέμε την άποψή μας. Εντάξει. Οκ. Να πάρετε διπλές πίτσες φέτος. Γιατί μην το κάνει, έχετε και ένα ύψος. Μη με κολλάσει. Βρε, πάρε τώρα. Παίρνει. Πάρε καμιά μπύρα παραπάνω. Εμείς γιατί πίνουμε έτσι κι αλλιώς το χερό μας. Για έχεις να δεις προημιτελικά, ημιτελικά και τελικά. Ποια είναι τα προημι, με τον Πανιόνιο. Προημιτελικά, ημιτελικά και τελικά. Το με τον Πανιόνιο, ρε φίλε. Άλλος θα παίξει με τη Λαμία. Η αγαπημένη σας ομάδα και εσάς και εσάς θα παίξει με τη Λαμία. Τι να κάνουμε. Θα αγαπημένη σας ομάδα, παίξουν Ολυμπιακός, όχι γιατί το γουστάρετε. Εκτός αν παίξουν με Λαμία, με Τρίπολη Λαμία. Και από αυτούς μπορεί αγαπημένη να ομάδα. Αγαπημένη μετάλλο, ομάδα πέτω, ονόμασα, όχι γιατί γουστάρετε τους γάβρους. Ναι. Γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να κοντράρει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Καταλάβατε. Η ΑΕΚ δεν μπορεί τώρα να σας κοντράρει. Αντί να υποστηρίζετε εδώ ομάδες της πόλης. Αν πέσει ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Υποστηρίζετε αυτούς που μας φωνάζουν Βούλγαρους. Ναι. Ένα δάκρυ κύλησε. Ευχαριστώ για την αναγνώριση. Ευχαριστώ για την αναγνώριση. Πάμε, πάμε. Επιτέλους υπάρχει μια φωνή, ας φοράει και γυαλιά αυτή η φωνή και σας τα λέει. Πρόσεξε, και εμείς γυαλιά φοράμε. Άσε, πρόσεξε. Βόρειο Μακεδονία. Βόρειο Βούλγαρο, νότια Βούλγαρια θα μας λέει. Εγώ τι είμαι τώρα, χάθηκα, έχω χάσει την ταυτότητά μου. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αυτούς εκεί πάνω εγώ μέχρι να πεθάνω τους λέω Σκοπιανούς. Ο Νικόλας ο Άσημος έλεγε κάτι ωραίο. Είμαστε κροκάνθρωποι. Έτσι τα ωραίος. Η Μαρία η άσχημη τι έλεγε. Ας είδε τη Μαρία την άσχημη. Εσύ είχε σχέση με Μαρίες άσχημες. Εγώ δεν είχα τότε στην Νάπολη με Μαρίες άσχημες. Μαρία άσχημη δεν θυμώ. Μαρίες τι έχω πολλές, αλλά άσχημες ποτέ. Μαρίες και πολλές. Είδε άσχημες ποτέ. Βάλε. Αυτός επειδή τα βλιαζόταν από το ποτό κάτω, δεν θυμάται τίποτα τα παιδικά του χρόνια. Ρώτα εμένα. Σε φακέλους με πλέμουν εγώ τον έφυγα. Σε φακέλους με αρχικά έχει τις γυναίκες πέρασαν από τη ζωή του. Μαρίες είχα πολλές λέει. Ποιος μιλάει. Εγώ ρε. Άντε μας έχεις βγάλει το όνομα. Μιλάει, ρε φίλε, αυτός που έρχεται κάθε εκπομπή και διαφορετική. Διαφορετική με αμάξι και τον παίρνει. Ψέματα λέει. Ναι. Αλλά ψεύτες είναι. Τον κόβω μόνο φίλες να έχει. Εγώ φίλες δεν έχω. Δεν έχεις φίλες. Όχι. Τσούκ μου λέει. Έχει φίλους. Έχεις φίλους. Μόνο φίλους. Στην Νεάπολη όλοι επικίνδυνοι. Μόνο φίλους έχω. Τώρα που έχω κάνει τρία παιδιά δεν με νοιάζει. Ό,τι να γίνει ας γίνει. Αλλά δεν έχω τέτοια στάση, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Εντάξει, δεν είναι κακό να τα δοκιμάζεις τα πράγματα. Ζάβο μου, πώς θα σε παντρέψω με τέτοια. Ναι, κατάλαβα. Ναι, και αν δεν κουκουρούκου μικρός, θα κουκουρούκου μεγάλος. Έλα, πάμε στα προγνωστικά να κλείσουμε την εκπομπή. Ο αδερφός ο Στέφανος θα έχει ήδη ανάποψη. Για να, Στέφανο, για να χρησιμοποιεί το ρητό. Πάμε, πάμε, συνέχιζε. Έλα, Λεβαδιακός Άρης είπα. Γιατί Πανιόνιος ΑΕΚ, Πανιόνιος ΑΕΚ. Χ ημίχρονο δύο τελικό. Διπλό είναι αυτό. Διπλό. Ναι, Πανιόνιος χάλια. Τον είδαμε στην Τούμπα, χάλι μαύρο. Έχει και προβλήματα με τους διοικούντες. Μάλλον εκεί ναι, ο πρόεδρος. Και με κάτι λένε για του χρόνου δύσκολο να πάρει και αδειοδότηση ο Πανιόνιος. Οπότε είναι τόσα χρόνια με τους Στανιό την πέφτει. Για προχώρα. Πουλάει. Πόσα χρωστάει ο Πανιόνιος. Λεβαδιακός Άρης. Ναι. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Ωραία. Το πιστεύω, όχι απλά. Το πιστεύω. Καλά, φυσικά. Εσύ τι λες. Εγώ λέω χ ημίχρονο δύο τελικό. Χ ημίχρονο τελικό. Λαμία Ατρόμητος Αθηνών. Λαμία, αυτό, είναι, ναι. Αυτό και αυτό είναι ωραίο μάτς. Αυτό είναι φιλαράκι άσος. Αυτό είναι ωραίο μάτς. Χι, μη φίλε, άμα έρθει άσος αυτό. Άσο το δίνω εγώ. Αν έρθει αυτό το παιχνίδι άσο. Ναι. Κερδίσει ο Άρης. Ναι. Κερθεί κανένα από το άλλο που διάβασες ο Πανετολικός. Ναι. Βγει νικητής. Κινδυνεύει ναι. Γιατί έχει δύσκολο πρόγραμμα ο Ατρόμητος. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Ναι, ρε φίλε, είπε τρία άμα. Και άμα αυτό που κατουράμε είχε νύχια τα βάλει. Τι άμα, ρε φίλε, τόσο δύσκολο να κερδίσει όλο το Λεβαδιακό, δηλαδή. Και στο άλλο είπα να δύσκολο είναι. Στο άλλο δεν σου είπα. Πώ θα κερδίσει το Λεβαδιακό, πέφτει ο Λεβαδιακό. Ρε φίλε, στο άλλο είπα να βγει νικητή. Δεν είπα ποιο. Ένα από του Βέβαια. Βέβαια. Στου δύο πόντου φτάνουν και οι δύο. Στου δύο με τρει. Και τον έχω και στο Χαριλάου αυτό. Θα μα πείτε το σημείο τώρα. Το είπα, χ μέχρι δύο τελικό. Α, το αυτό να. Λαμία Ατρόμητο σου λέω. Εγώ χ το βλέπω. Δύσκολα. Χ το βλέπω. Χ το βλέπω. Πάω κόφι. Πε εσύ. Πάω κόφι. Πάω κόφι. Ένα φιλικό που είπε και ο άλλο. Πιστεύω ένα 4-1. 4-1. Άσο σκέτο. Τι άσο, δώσε. Άσο. Ένα 15 είναι. Άσο σκέτο δύσκολα. Μην ρισκάριστο. Άσο δύσκολα. Τι. Άσο και άντερ. Άσο και άντερ. Ναι, 1-0, 2-1 κάπου ωραία. Εκεί. 2-1 δεν είναι άντερ. 1-0, 2-0. 1-0, 2-0. Ωραία. Αυτό 1-0, 2-0. Κάτι ψηλό δίνει. Παναθηναϊκός ΑΕΛ.
Παναθηναϊκός ΑΕΛ. Ναι. Άσος, χ ημίχρονο άσος τελικό. Είμαι με ταχύτητα. Εγώ το βλέπω διπλό αυτό. Διπλό, διάρρη. Παναθηναϊκός ΑΕΛ διπλό. Διάρρη. Ναι, είναι στα χάλια το πάνω. Διάρρη το δε. Και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Δύο ημίχρονο, δύο τελικό. Λες εσύ. Λέω εγώ τι. Ημίχρονο, δύο τελικό. Εγώ θα το δώσω. Χ. Χ σε χ. Χ ημίχρονο, χ τελικό. Τριπλή, καλή ομάδα. Χ ημίχρονο, χ τελικό. Αν είναι όλα οκ, okay, όλα καλά. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Έλα, δώσε πάμε. Τα κουκουρούκια και να, τα κουκουρούκια. Να την κάνω. Πάρε τα κουκουρούκια. Εσύ είσαι τα δύο κουκουρούκια, εγώ το ένα. Λοιπόν, πάμε στο, στον πρώτο και καλύτερο. Στον πρώτο και καλύτερο, το μέγιστο. Το τιτανοτεράς. Από Φεβρουάριο έχουμε και άλλους καλύτερους. Έρχονται και άλλοι, έρχονται και άλλοι. Έρχεται πολύ, πολύ. Εσκομπάρ, κυρίες και κύριοι. Γεωργίου Παπανδρέου 9, η διεύθυνση και το τηλέφωνο 2311-208-301. Τι έπεσε, ρε. Σιγά, ρε. Σιγά, δύο αγωνιστικές θα φάμε. Έριξες καρέκλα, μπλούζες. Σιγά. Κόκκινη κάρτα και μία αγωνιστική. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας είναι το Escobar, από τις 8 το πρωί, επαναλαμβάνω. Και φυσικά ένα από τα ωραιότερα στέκια της πόλης, το ωραιότερο για μας, για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, κράτασε αυτό ρε, θα διαβάσω εγώ αυτό, κράτασε αυτό το δικό σου. Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδας. Μάνος Καλογεράκης, Νίκος Μπουγάτσας εγγυούνται για το αποτέλεσμα. Πορκίτο ψήτο πεολείο, κυρίες και κύριοι, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπ, μενού. Στο κοτόπουλο τώρα γιατί κοιτάς εμένα. Όχι, είσαι ψεύτης. Είσαι ψεύτης είμαι. Ψεύτης είμαι. Είπες δύο φορές κοτόπουλο κιόλας. Εννοείς κάτι. Καλά, καλά. Είσαι και... Καλά. Είσαι... Μετά μην παρεξηγείς. Είναι και αφράτος για κοτόπουλο. Έπρεπε να είχαμε κάμερα. Μπράβο ρε, να δω τι έκανε στον γκάμο όταν τραυματίστηκε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι τραβάω εδώ με αυτούς. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Συνήθως πάντα αυτή η διαφήμιση πάντως το πορκίτο ποτέ δεν ολοκληρώνεται με τη μία. Ή κάποιους θορύβους έχουμε. Ή κάποια βογκητά. Άστα τώρα πέρα. Ναι. Φίλε, δεν κάνει μία, να μην το πω αλλιώς μπροστά στο μελανούρι το άλλο. Αλλά εντάξει, περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Περιορέξω σκολοκυθό. Έλα, διάβαζε τον πορκίτο. Δεν με αφήνεις, δε τρέγια. Μία φογκητά με... κοτόπουλο με μία φογκητά με τη μία. Μία ρίχνεις καρέκλες. Για να επανέλθουμε σύνταξη, παρακαλώ πολύ. Σουβλάκια κοτόπουλο. Άρε. Κοτόπουλο. Κοτόπουλο. Yeah. Πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς, μενού με πολλές επιλογές. Από ένα ως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Από κοτόπουλο. Από κοτόπουλο. Καραολί και Δημητρίου 52 είναι η διεύθυνση του Πορκίτο, πρώην διοικητηρίου και το delivery το 2310-520-555. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο, 2310 είναι και εύκολο, 520-555. Έτσι. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκτος 10% σε κάθε παραγγελία. Λοιπόν, να στείλουμε πολλά χαιρετήματα και στη Σουηδία, στη μακρινή Στοκχόλμη, στον Χριστόδουλου, μας ακούει. Ναι, και σε κράζει, ναι. Λέει, πάει, έβγαλε το καρτούν, λέει πάλι, λέει, τα... Ποια? Εσένα, τα κάνεις πως το αφαιρέσεις, λέει, για τα έντια και τα λοιπά, το διάβασα το μήνα, το δω μετά. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου και τον δηλαδή, περιμένουμε. Μας ακούνε Ολλανδία, μας ακούνε Σουηδία, μας πήρανε από Ελβετία, Νέα μας Υόρκη. Πήρανε από Φιλαδέλφια, όμως είχε πάρει ο άλλος. Φιλαδέλφια, Νέα Υόρκη. Ιντερνασιονάλ εκπομπή, ρε φίλε, τι άλλο θες. Λοιπόν, τέλος. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Τσερκέζος, εγγυημένο το σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων, πολυετής εμπειρία, λογικές τιμές, εγγύηση στην εργασία, συνέπεια προς τον πελάτη, εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες που ειδικεύονται σε συστήματα πετρελοκίνησης, καθώς και επισκευή στο φθαρμένο σας μάνο το οχήματό σας. Σέρβις αυτοκινήτων παντός τύπου Ιορδάνη Τσερκέζος, στη Νεάπολη, λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252, λίγο πιο πάνω από τον ιστορικότατο Σκορπιό. Και όποιος δεν ξέρει το Σκορπιό στη Νεάπολη, τζάμπα ζει και αναπνέει. Τηλέφωνο για τα ραντεβού για σέρβις και για δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο 2310-635-809. Αναστασία, ξέρεις από πού το διαβάζει αυτό. Γεια σου, Αναστασία. Μιλάμε πάπυρος. Έχει γίνει πάπυρος. 8 κομμάτια και τα κάνω puzzle.
Τι λοιπόν, κάνεις, την ασχημούλα λες, ε? Ναι, την ασχημούλα λέω. Μας ακούει, αυτή έστειλε την... Καλά που την έβγαλε και καμιά φωτογραφία και πήρε κανένα like στο Facebook. Όπω, τι καλός άνθρωπος. Ναι, φωτογραφία πρέπει να νιώθεις, να ξέρεις. Νιώθει. Είσαι και φωτογράφος. Έχεις πολλά δεν είμαι φωτογράφος, νιώθω. Νιώθεις. Νιώθω, μπορώ να καλά. Σκεφτώ... Ναι. Μπορώ να καταλάβω τι θα πουλήσει. Έβγαλες. Είμαι καλός στο marketing. Έβγαλε σαφρά το πράγμα. Έβγαλα, ωραίο. Λοιπόν. Είδες πόσα like πήρε. Πήρε πόσα like στη ζωή της. Πήρε. Παρόλη την ασχήμια της πήρε κανένα like. Πήρε. Λοιπόν, πάμε. Να πούμε άλλη μια φορά χρόνια πολλά στους Γρηγόριδες και στις Γρηγορίες. Έτσι. Γρηγορία είχαμε τη φίλη μας. Είχαμε, αλλά δεν μας έστειλε κανένα γλυκό. Είναι σε... down. Όλα τα ξέρεις. Πρακτορείο Ρόιτερ. Down. Όλα τα ξέρεις. Λοιπόν, σας αφήνουμε σε καλά χέρια. Στέφανο Σωτηρόπουλο, έτσι. Και Διονύση Σκουρτέλη, αν θυμάμαι καλά. Με την εκπομπή, πες την εκπομπή. Το Express το θυμάμαι, ρε φίλε. Το Express το μεσονυχτή. Όχι, δεν είναι το. Midnight Express. Πώς? Midnight Express. Meet. Meet, όχι meet, ρε. Midnight. Α, midnight. Ούτε εντάξει. Midnight, ρε. Midnight είσαι, και... τι σημαίνει αυτό. Midnight, τα μεσάνυχτα είναι. Α, το Express το μεσονυχτίο δηλαδή. Μούτρα για Express το μεσονυχτίο και ίδιο. Τα παξιμάρια, τα κατεψημένα. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή την ακρόαση. Το Βασίλη του Καβαδία στην Οικοληψία. Πρώτο Θεό τη Δευτέρα ξανά πάλι στις 10 η ώρα, έτσι. Έτσι. Θα έχουμε το Σαββατοκύριακο λοιπόν, τα. Έτσι. Να ευχηθούμε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευή σε όλους τους κρατές του Λίμπερο. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ, Βασίλη Καβαδία και τα καρτούν που είναι έξω και θα μπουν τώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευή. Καλό βράδυ.